Ειδικότερα στη φάση της απολογίας, έχω τελειώσει όλες τα άλλα και το επεκτείνω σε χώρο που θα παρακαλέσουμε να ακολουθείτε επί του χώρου έντυπων κρύου με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία για να υπάρχουν συγκεκριμένα επί των η απολογία είναι επί των τους κατηγοριών. Κάθε ανάγνωση συγγράφων δεν θα γίνεται να καταλήγετε εδώ πέρα, ούτως ώστε να υπάρχουν σκόπους. Στο κατηγοριακό. Ορίστε. Ναι. Σεβασμιότητα, πρόεδρε. Άγιε Πρόεδρε, Σεβαστοί Πατέρες, θέλω πριν ξεκινήσω πάλι την συνέχεια της απολογίας μου, η οποία έχει ξεκινήσει στο προηγούμενη διακοπή της δίκης που έγινε.
να καταθέσω ήσασταν στην απολογία. Στην απολογία και τώρα συνεχίζω. Συνεχίζω με την απολογία. Συνεχίζω. Ναι. Να καταθέσω πρώτα την σύναξη εδώ του δικαστηρίου σας αυτό που συνέβη στο προηγούμενο δικαστήριο που αναβλήθηκε, στην προηγούμενη αναβλήθησα δίκη στη δικάσιμο της 9 Πέμπτου του 7 γιατί εκεί συνέβη κάτι πρωτοφανές, πρωτάκουστο, αδιανόητο. Δεν είναι απολογία. Απολογία είναι. Όχι, είναι απολογία. Σας παρακαλώ. Εγώ δεν θα απολογηθώ τι θέλω. Απολογία επί της διαδικασίας. Κατηγοριών, όχι. Ένα συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Επαγγελματία. Σας ακούμε, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ. Απολογείται κατηγορός μόνο από των κατηγοριών, επί των κατηγοριών και επί της διαδικασίας την οποία ακολουθεί στους δικαστήριους. Και μάλιστα για τη διαδικασία θα πω, βεβαίως. Για τη διαδικασία θα πω. Συνέβη λοιπόν κάτι πρωτοφανές, πρωτάκουστο, αδιανόητο και εξωφρενικό, το οποίο καταδεικνύει ενεργέστατα ότι μόνο στο νου των σημερινών επισκόπων και βεβαίως του διαβόλου θα μπορούσε να χαλκευτεί και να μεθοδευτεί. Ενώ δηλαδή είχαμε φτάσει εγώ και ο συνήγορός μου εγκαίρος στο συνοδικό μέγαρο πρώτης οριστής ενάρξης της διαδικασίας, μας άφησαν οι Άγιοι δικαστές κλειδωμένους έξω και μέσα μας εδίκασαν ερήμη. Το δαιμονικότερο δε από όλα αυτά είναι ότι ενώ εκ των δικαστών Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Κύριος Άνθιμος που είναι εδώ παρόν κατέφτασε καθυστερημένα μετά από εμάς, του άνοιξαν και εισήλθε μέσα και κατέθεσε στο δικαστήριο ότι εγώ και ο συνήγορός μου δεν επιθυμούσαμε να εισέλθουμε. Θα ανακαλέσετε τις φράσεις το σατανικό κλπ. Διότι... Δεν ανακαλώ τίποτα. Εδώ καταθέτουμε τώρα CD από έξω που παίρνανε οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Καλύτερα για να απολογηθείτε τώρα. Να καταθέσουμε. Όχι να κατηγορήσεις. Όχι, δεν κατηγοράμε. Να καταθέσουμε στο δικαστήριο. Σας παρακαλώ, κρατήστε τα. Όχι, δεν κατηγορά. Θα τα καταθέσουμε. Όχι τώρα. Γιατί? Μα αφήστε την απολογία μου, δεν είναι. Στον κάθε δικαστή να απευθύνεται να δίνει CD. Βεβαίως. Είναι σοβαρά. Αυτό που έκανε ο Άγιος Αλεξανδρίτης ήταν σοβαρό. Σας παρακαλώ. Ήταν σοβαρό. Να πείτε θέλετε να πούμε μέσα στο δικαστήριο. Ήταν σοβαρό. Να καταθέσουμε για να δείτε αν έχετε κάποια αμφιβολία. Η πορεία της δίκης. Σας παρακαλώ. Ακούστε μας. Ναι, να σας ακούμε. Αλλά πώς να μας ακούσετε. Απολογηθείτε. Απολογούμε λοιπόν για το περιστατικό που συνέβη στο δικαστήριο το δικό σας, το δικό δικαστήριο, που ξεκινήσατε άρον-άρον, όπως σας είπαν οι πατέρες εδώ, σαν να είμαστε λέει παρόντες και κλειδωμένοι απ' έξω και μας δικάζετε και ξεκινήσατε και εμείς είμαστε κλειδωμένοι απ' έξω. Και ήρθατε και δεν δικάζεστε. Όχι, όχι, ήρθαμε. Ήρθαμε. Αλλά είπε ο Άγιος ότι δεν θέλαμε να πούμε μέσα. Τι θέλετε τώρα. Θέλω να καταθέσουμε ένα CD που... Πώς μπήκε ο Άγιος να το πούμε μέσα. Την απολογία σας καταθέσετε προς το τέλος. Δεν υπήγαν. Πάτε το υπέρ, θα κάνουμε στην γραμματεία του δικαστήριου σας κύριε. Γραμματεία, θα καταθέσετε στο τέλος. Είναι στην γραμματεία, θα καταθέτουμε. Θα καταθέτουμε, τελειώνει η ιστορία. Έχουμε δικαίωμα να καταθέσουμε τώρα. Ναι, στην γραμματεία. Στην γραμματεία. Για όλους τους πατέρες για να ενημερωθούν. Συνήγορος υπερδικαστής. Δεν μπορεί να καταθέσει κατηγορούμενο στα έγγραφά του. Που κρίνεται και κατακρίνεται. Δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είμαι πρόεδρος. Δεν σας ενδιαφέρει η άποψη, η υποκειμενική άποψη ενός συνέδρου του δικαστηρίου σας. Να μοιράσεις το ακροατήριο τα CD. Τα CD αυτά αποδεικνύουν την αλήθεια για αυτά που σας αναφέραμε. Σε βαθμιότητα καβάλα. Την αλήθεια την ξέρουν και δεν την αφήνουν. Την ξέρετε ότι δηλαδή μπορεί να παρούν και κλειδωμένος. Την ξέρατε. Την ζητούμε όπως τα λέμε. Όπως τα λέμε είναι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι πριν ξεκινήσω, την απολογία μου, η οποία στη συνέχεια διακόπη στο προηγούμενο δικαστήριο, διότι είχε περάσει ήδη η ώρα και δώσατε πάλι αναβολή, κατέθεσα έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο ενεφανίζονται οι εκ των δικαστών Καβάλας
κύριος Προκόπιος Σταγόν απολογία, πάτε, και μετεωρό κύριος Σεραφείμ Αλεξανδρόπουλος κύριος Σαν. Ναι, μας το δώσαμε. Ναι, εμείς σας το δώσαμε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, και ο επιγραμματέας του Αρτηρίου να συμπροσεύχονται και να χαιρετίζονται εγκαρδίσματα του Πάπα και των Καρδιναλίων. Εν ονόμα της αληθείας. Το φωτογραφικό υλικό έχει φωτογραφίες που συμπροσευχόντουσαν άλλοι, άλλοι που χειροκροτούσανε. Να συμπροσευχόμεθα. Ναι. Αυτό είδατε. Ναι. Ναι. Σας λέω, καταθέτω, λέω, να συμπροσεύχονται και να χαιρετίζονται, λέω. Τυχαίες, να διακόψετε. Μα το λέμε. Φτάνει το ιδεολογία. Φτάνουν. Εσείς είπατε ότι δεν ήσασταν εσείς, ήταν κάποιος άλλος Άγιε Καβάλας την προηγούμενη φορά, το θυμάστε ή όχι. Άλλος χειροκροτούσε. Άλλος χειροκροτούσε. Παπά, άλλος. Κύριε Συνήγορε, θα βοηθήσετε. Είστε νομικός και θα βοηθήσετε στην διαβίωση της δίκης. Αν κάνετε λίγο, θα προχωρήσουμε. Ναι, το λιγότερο σημείο. Το γερότερο. Και το δίνω το δικαίωμα να πω. Ναι, αλλά θέλετε, ό,τι θέλετε να πω, Αγίε Πρόεδρε. Ό,τι θέλετε εσείς θέλετε να πω, από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, ό,τι θέλετε εσείς. Έχετε μία δίκη, αυτό δεν λέει το δικαστήριο. Είτε σας υπέρ, δεν σας υπέρ να τα ακούσετε. Έχετε ορισμένως κάτι, δεν σας κατηγόρησα εγώ. Σας έχουμε ένα κατηγορητήριο. Μάλιστα, από αυτό κάναμε όλη τη διαδικασία εδώ, αναγνώσαμε τούτα και έχετε όλο το δικαίωμα να πείτε επ' αυτού έχω γίνω, επ' εκείνου έχω τούτα, επ' αυτού έχω το άλλο. Ό,τι θέλει απολογεί το κατηγορούμενος. Όχι ό,τι θέλει, δεν μπορεί. Απολογία βέβαια. Βέβαια. Όχι, να μην πούμε δηλαδή τι συνέβη στο προηγούμενο δικαστήριο, να τον αφήσουμε τον Άγιο Αλεξανδρόπουλο να λέει ό,τι θέλει εκείνος και να μας κάνετε ρήμη. Εγώ λυπήθηκα πολύ για το δικαστήριο αυτό που μας δικάζανε ρήμη, ήμουν μόνο εξοπλισμένος. Εσείς δεν λυπηθήκατε καθόλου, Άγιε Πρόεδρε. Πέντε λεπτά. 500 λεπτά θα ήταν άμα δεν φώναζε ο κόσμος. Βγάλαμε καμία απόφαση δικαστική. Μα αφού φώναζε ο κόσμος και ανοίξατε μετά καθυστέρω. Οι ιεροί κανόνες έλεγαν 3 φορές να με καλέσετε. Και άμα δεν έρθω τότε με δικαστερήμη. Ο 74ος των Αγίων Αποστόλων. Και εσείς ξεκινήσατε άλλον άλλον όπως μας είπαν οι πατέρες εδώ. Να δούμε αν δεν συνεχίσετε διακόψεις. Να δίνει διαβάσεις. Εντάξει, να διακόψουμε και να αναβληθεί επαόριστο. Όχι, γιατί να μας κουβαλάτε πάλι επαόριστο. Αυτό δεν το κάνετε. Θα απολογηθούμε και θα μας ακούσετε. Απολογηθείτε, δεν σας λέμε να απολογηθείτε. Είμαστε έτσι να λέμε ότι δεν σας αρέσει. Η απολογία σας είναι να μας συμβρίζετε. Μα δεν σας συμβρίζουμε, Άγιε Καβάλας. Όταν προσεκτήσετε με τον Πάπα, βρείτε τον εαυτό σας εσείς. Εμείς σας συμβρίζουμε. Εμείς καταφέρουμε να φωτογραφτούμε εδώ. Το εκδικάζετε τώρα. Όχι, αλλά θέλουμε να δούμε τι μας εκδικάζουν. Είναι γνωστή. Α, είναι γνωστή. Βεβαίως. Ότι συμπροσέφτες με τον Πάπα και μας δικάζετε πάντα για τον οικουμενισμό. Για τον οικουμενισμό μας δικάζετε και εσείς που... και χειροκροτάτε τον Πάπα. Όταν πείτε λοιπόν για τον οικουμενισμό, αναφέρατε τα όλα αυτά. Μπράβο. Τότε θα τα αναφέρουμε. Ωραία. Τα αναφέρουμε τότε. Θα συνεχίσετε. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Γιατί το να διακόψουμε κουράζουμε και τον κόσμο που έρχεται και είναι άδικο. Θέλω λοιπόν... θέλω λοιπόν στα πλαίσια της απολογής... δεν θα σας κουράσω. Ναι, δεν θα σας κουράσω. Δεν θα διαβάσω όλη την απολογία για να μην σας κουράσω. Γιατί ήδη είμαι κουρασμένος. Όχι, δεν θα διαβάσω όλη την απολογία. Θα διαβάσω ορισμένα σημεία μόνο και τα άλλα θα τα καταθέσω. Αλλά έχω υπόψη να τα εκδώσω σε βιβλίο. Να φανεί όλα αυτά. Θα τα εκδώσουμε σε βιβλίο για να τα μάθει ο κόσμος. Θέλω λοιπόν να καταθέσω ένα λεπτό σημείο και να σας το ανακοινώσω αυτό, να σας ενημερώσω να ακούσουν και οι αδελφοί, το οποίο υπήρξαν πολλές έτσι αμφιβολίες για το θέμα του αεροπλάνου με το οποίο επέταξα και θα το διαβάσω το σημείο αυτό της απολογίας μου με κάποια καινούρια στοιχεία τα οποία θα καταθέσω για πρώτη φορά στο δικαστήριό σας. Είναι η έκτη κατηγορία. Πώς? Να πείτε προφορικά και να συμβουλεύεστε το κείμενο. Όχι, θα το διαβάσω. Διάβασε. Θα το διαβάσω. Είναι στην έκτη κατηγορία επιβανάψω διαταράξη της θρησκευτικής ειρήνης και της εκκλησιαστικής συναθρήσεως στη Λάρισα. Και σας εκθέτω τα κάτωτι. Καταρχάς, στην διαέρος διαμαρτυρία μου την 15η 5η 2004, ημέρα της εορτής του Αγίου Αχιλίου, πετούσα με το υπερελαφρό αεροπλάνο μόνος μου, χωρίς συνοδηγό ή συνεπιβάτη, και δεν θα ήθελα να εμπλέκεται άλλους όταν αποδίδονται οι κατηγορίες. Έπειτα, δια τον κίνδυνο της ζωής των πιστών, της επικινδύνου πίσως κλπ. Που αναφέρεται στο κατηγορητήριο, αυτό είναι έργο της κοσμικής δικαιοσύνης, η οποία ομολογουμένως λειτουργεί πολύ καλύτερα από την εκκλησιαστική, και το αναφέρει ο κατήγορός μου,
για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να παρουσιάσει όψιμα, να παρουσιαστεί όψιμα ως προστάτης του λαού. Δεικνύοντας ενδιαφέρον για τη ζωή του. Θα έπρεπε, νομίζω, αν ήταν αληθινό το ενδιαφέρον του, να το εξεδίρωνε τότε που τα ΜΑΤ ξυλοφόρτωνα με τα γκλόβς τους πιστούς, τότε που τους έστελναν στα νοσοκομεία, τότε που τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους αποτύπωναν ποδοπατουμένους από αστυνομικούς. Ενθυμούμεθα βεβαίως όλοι την ασφυκτική ατμόσφαιρα κατά την εφρόνησή του, τότε που οι αστυνομικές δυνάμεις διέλυαν τα πλοία των πιστών με καπνογόνα και δακρυγόνα. Υπάρχει καταγγελία ότι 148 άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο κατά την περιβόητη αυτοενθρόνηση, η οποία πιστεύω θα λειτουργεί ως επιάλτης εις αυτόν, τον κύριο Λάπα, κάθε φορά που την ενθυμείτε, στη μνήμη δε του λαού θα φέρει τις στιγμές των διωγμών από τους ειδωλολάτρες και θα τους προσγειώνει σε σκληρή πραγματικότητα δια το βάθος του ξεπεσμού των σημερινών επισκόπων. Αν όμως όντως και προκειμένου να μην αδικήσω, να μην τον αδικήσω, ενδιαφερόμενος για τους κινδύνους από τέτοιες εναέριες πτήσεις, Πάτερ Μοτσίλ, παρακαλώ. Θα έπρεπε... Σε ένα σημείο η πτήση στο αεροπλάνο έγινε... Δεν είναι στο κατηγορητήριο αυτό, σεβασμιότατε. Το απολογηθήκατε και είπατε... Όχι, δεν απολογούμε τώρα. Δεν υπήρχε κίνδυνος. Απολογούμε τώρα. Καταρχήν θα σέβεστε τους όρους, δεν μπορείτε να πείτε ο κύριος Λάπας, εδώ μιλάτε ενώπιον δικαστηρίου, δεν μπορείτε. Ο επίσκοπος κύριος Ιγνάτιος Λάπας. Είναι η γνώμη σας, η Εκκλησία έχει άλλους όρους, τους οποίους του πιστεύεις ή δεν τους πιστεύεις, οφείλεις... Πιστεύω, είναι επίσκοπος. Και επομένως δεν μπορεί να λες ο κύριος Τάδε, να μιλάει για τον κύριο, να πω για τον κύριο, όποιον είναι κύριος, αυτός είναι σεβασμιός. Τελείως. Θα προχώρησε τώρα. Λοιπόν, στην απολογία. Από εκεί πέρα τα γκλόφ και λοιπά δεν έχουν καμία σχέση. Δεν είναι στην απολογία του για το αεροπλάνο αυτά. Το είπατε. Τελειώσατε μας. Προχωράω παρακάτω. Γιατί με διακόπτετε. Δεν υπήρξε ο κίνδυνο, δεν υπήρξε. Γιατί με διακόπτετε, μπορείτε να μου πείτε τώρα. Γιατί διακόπτετε. Γιατί δεν είσαι εκτός θέμα. Όχι, δεν είναι εκτός θέμα. Αφορά τον σκανδαλισμό. Η εμφρόνηση. Αφορά τον σκανδαλισμό των πιστών. Το δεύτερο. Πάμε. Τελειώνουμε το αεροπλάνο. Αν όμως όντως ενδιαφερόταν. Επί του σκανδαλισμού. Για τους κινδύνους από τέτοιες εναέριες πτήσεις θα έπρεπε προπολού να είχε διαμαρτυρηθεί ο επίσκοπος κ. Ιγνάτιος Λάπας για τα πολεμικά F-16 κλπ. Τα οποία και αυτά πετούν στη τελική τους για την προσγείωση πάνω από τον Άγιο Αχίλιο στο ίδιο περίπου ύψος, από τα οποία στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί θανατηφόρα ατυχήματα. Όλα αυτά τα λέγω για να καταδείξω ότι το πρόβλημά του είναι άλλο και ότι εχολώθηκε κυριολεκτικά, διότι έγινε μια διαμαρτυρία την οποία δεν προέβλεψε, ούτε και μπόρεσε να αποτρέψει αυτός και τα αγαπημένα του ΜΑΤ. Προφανώς δε θα εξετέθησε σε όλους τους επισήμους και τους συναδέλφους του επισκόπου, οι οποίοι ίσως θα εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους στο πρόσωπό του, καθώς τόσα χρόνια μετά την περιβόητη και ανεπανάληπτη ενθρόνησή του στη Λάρισα, δεν κατόρθωσε να θυμώσει το στόμα του λαού, να τους υποτάξει κάτω από την πότα του, όπως ακριβώς έγινε με τους ιερείς του. Αυτός κατά τη γνώμη μου είναι και ο λόγος που μετά από αυτά τα γεγονότα εδραστηριοποιήθη επαρκώς, κυνηγώντας εμένα από την εξοπλίση των αμπελακίων του προφήτη Ηλία, κάνοντας μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας χρηματική αποζημίωση από πολλούς λαρισαίους αγωνιζομένους κατά του δεσποτισμού, εξεβίασε τους πατέρες της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου να τον μνημονεύσουν, ιδάλωσα τους εξεδίωκε και από εκεί και τόσα άλλα. Αυτά τα αποτελέσματα της δεσποτικής του κυριαρχίας πρέπει να αξιολογηθούν ως θετικά. Ήδη όπως φαίνεται ο λαός κουράστηκε να φωνάζει τόσα χρόνια ανάξιος, χωρίς να υδρώνει τα αυτή των αρμοδίων. Οι χιλιάδες του λαού, ο οποίος του επιφύλαξε αυτή την θερμή υποδοχή κατά την εθρόνησή του, διαμαρτυρόμενος για την καταπάτηση κάθε ανθρωπίνου δικαίου μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αραίωσε, απίβδησε, απέκαμε. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε σήμερα το λαό τον οποίο είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Και αυτό εξυπηρετεί τους σημερινούς επισκόπους και τους ικανοποιεί βαθύτατα. Ο λαός μας σήμερα είναι απείμαντος, παραδομένος στα νύχια των Ευρωπαίων και των σκοτεινών δυνάμεων. Ο λαός. Όλης της Ελλάδος. Ο λαός. Οι χριστιανοί. Εσύ εκπροσωπείς. Εγώ μιλάω για τους λαρισαίους. Τι σημαίνει τη Λάρισα. Για τους λαρισαίους και όχι ο λαός. Για τους λαρισαίους απευθύνουμε. Δεν ακούτε τόση ώρα. Θα σε κυνηγήσουν ο λαός ο δικό. Ναι, αυτό λέω. Για τους λαρισαίους έχω λέω. Τώρα αν σε εσάς είναι ξύπνιος ο λαός, μακάρι. Μου λέει, σε παρακαλώ. Είπες θα απολογηθείς. Στην έκτη κατηγορία είναι. Της άλλης της παρέτησης ενός κουράλλου. Η έκτη κατηγορία τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει. Αναφέρεσαι
σε θέματα του επισκόπου σας, εσένα και με τους άλλους. Μα μιλάμε για τη Λάρκη, τη διαμαρτυρία που έκανα με το αεροπλάνο. Και για τον σκανδαλισμό. Για τον σκανδαλισμό των πιστών. Ωραία. Ο σκανδαλισμός των πιστών. Ότι δεν σκανδαλίστηκαν οι πιστοί. Τελείωσε. Απόδειξε ότι δεν σκανδαλίστηκαν οι πιστοί. Τι δουλειά έχει ο επίσκοπος κλπ. Θέλετε να συντομεύω δηλαδή για να τελειώνουμε. Εσύ είπα ότι θα συντομεύσει. Είπα, στην έκτη είμαι άφησα τις πέντε πρώτες και πάω στην έκτη για να μην σας πάσω. Βάλτε αναφορά. Αριθμίστε και είμαι στην έκτη. Στην έκτη είμαι. Το αεροπλάνο ήταν στην έκτη. Δεν είναι στην έκτη. Για μη σκουράσει. Είναι ο σκανδαλισμός για την πτήση με το αεροπλάνο. Ο σκανδαλισμός πιστεύω και η διατάξη της θρησκευτικής γαλήνης. Είναι στοιχείο ότι δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος. Τι δουλειά έχει ο επίσκοπος, δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος. Και το έχω ετούτο το στοιχείο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Δεν είναι απολογία. Αορίστος που μιλάς εκεί πέρα ότι... Όχι, ορισμένος μιλάω. Ναι. Ότι δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος, παρουσιάζω αυτό, παρουσιάζω εκείνο, παρουσιάζω αυτό. Ξέρω, αν θέλετε να μιλάτε, να απολογηθούμε όπως θέλετε εσείς, φαίνεται. Όχι, δεν την απολογηθείτε, να την διαβάσω εγώ. Φτιάχτετε εσείς καλύτερα, να την διαβάσω εγώ. Ναι. Ξέρετε, έχετε συνήγορο. Μα ακριβώς, γι' αυτό επειδή έχω συνήγορο, αναφέρω όλα τα περιστατικά και εσείς θα τα κρίνετε. Ένα, δύο, τρία. Εσείς θα τα κρίνετε μετά, δεν έχετε πρόβλημα. Έχετε ένα κατηγορητήριο εναντίον όλων, εναντίον του λαού, εναντίον του φυσικά, όταν ας πούμε, φέρνουμε τον Πάπα εδώ εναντίον όλων θα είναι το κατηγορητήριο, τι θα είναι. Τον Πάπα εμείς. Εμείς μέχρι ότι δεν μνημονεύω σε βάθμο, είδατε. Πες το αυτό το πράγμα. Θα το πούμε και αυτό. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι είναι απολογία. Είναι όμως είναι και η διατάξη της θρησκευτικής γαλήνης. Είναι και αυτό κατηγορητήριο. Να συντομεύσουμε πιο πολύ. Πρέπει να συντομεύουμε πιο πολύ σε αυτό. Θα πάω, θα τα παρακάμψω όλα τα υπόλοιπα για το υπερελαφρό άλλο πράγμα και πάω στο σημείο αυτό στο οποίο γιατί, πού, πώς υπήρξε και τι έγινε με το αεροπλάνο, θα σας ενδιαφέρει αυτό να το ακούσετε. Βεβαίως. Πώς βρέθηκε στα χέρια μου. Δεν σας ενδιαφέρει. Τέστετε με δύο λόγια. Πρέπει προκειμένου, ακούστε Αγία Καβάλας. Δεν θα αρνήσουμε, είναι δύο λεπτά. Σας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει προκειμένου να κατανοήσει ο λαός εδώ την ιστορία του περιβόη του υπερελαφρού αεροπλάνου, του οποίου φέρομαι ως κάτοχος, να αναφερθούν χάρη της αληθείας και της ιστορικής πραγματικότητας και κάποια άλλα σχετικά με αυτή την υπόθεση στοιχεία, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα για το ρόλο τον οποίο επρόκειτο αρχικός αυτό να διαδραματίσει. Η υπόθεση λοιπόν αυτή έχει καταρχήν ως εξής. Όταν απεφασίστη να έλθει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος VI προσκεκλημένος της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και ιδιαίτερος του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου το έτος 2001 στην Ελλάδα, συνεκλονίστην βαθύτατα από το βαθμό της αποστασίας των επισκόπων. Μπορώ να σας διακόψω. Θα πρέπει να ακούμε την απολογή σας αναφερομένη σε κατασκευασμένες ειδήσεις και εκδοχές. Όταν έχετε την πληροφορία, πατέρα μου, ότι ο Πάπας προσεκλήθη από την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί αν δεν το ξέρετε να σας το πούμε, να το μάθετε. Να καταλαγιάσει η επαναστατημένη συνείδησή σας. Ο αρχιεπίσκοπος το δήλωσε σε ένα ιταλικό περιοδικό. Καταγεγραμμένο είναι. Ψευδέστατο. Εμείς αυτά που διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι έγινε στην σύνοδο μέσα. Ήμουν μέσα παρών. Η σύνοδο ήμουν παρών. Ακούστε αυτά που διαβάζουμε στα περιοδικά. Ακούστε λοιπόν από εκείνον που ήταν παρών και ετάχθη εναντίον της επισήμου υποδοχής του Πάπα. Θα με αφήσετε να απολογηθώ τώρα. Ακούστε με να απολογήσετε την αλήθεια. Εσείς θα κρίνετε να λέω αλήθεια ή όχι. Μετά θα απολογήσετε την απολογία. Να στηρίζετε πάνω σε ψευδή γεγονότα. Δεν τα όσα λέτε. Είστε κατηγορούμενοι όμως. Ορίστε. Δεν είστε κατηγορούμενοι. Θα έπρεπε να είστε, δεν είστε γι' αυτό. Οπότε μην εξανιάσετε. Λέτε εσείς αυτά. Λέει ότι ο Πάπας ήρθε στην Ελλάδα προσκεκλημένος της Ιεράς Συνόδου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τον αρέσει ο πρόεδρος Μακαβίας. Και εδώ ο επιχώριος Μητροπολίτης αναγκάστηκε να τον δεχθεί όταν το εζήτησε. Σύσσωμη εκκλησία της Ελλάδας. Ναι, και τον υποδέχτηκε και χειροκροτούσατε κι εσείς. Σας παρακαλώ. Μα όχι, δεν πρέπει να γίνει. Μα δεν έχω ξαφνικά διαφορία, μάλιστα, αλλά εγώ πιο τώρα.
Θεό. Δεν πρέπει να υπηρετούμε την αλήθεια. Να φτάνετε εμείς οι εφημερίδες όταν σας τα λένε αυτά και τα καταγράφουν οι εφημερίδες. Εμείς τι φταίμε, αυτά που διαβάζουν οι εφημερίδες λένε. Ήρθα μέσα στην σύνοδο να καταγράφω να μάθω τι έγινε. Κατεγράφει κάτι τέτοιο που λένε. Φυσικά τα καταγράφει αυτά στη σύνοδο. Δεν έχει σχέση με την υπόθεσή σας. Ακούσατε τα καταγράφει. Έχει σχέση, το αεροπλάνο έχει σχέση. Πώς δεν έχει. Πέστε τα προφορικά, δεν θα τα διαβάσω. Όχι, θα τα διαβάσω. Θα τα διαβάσω. Έχει σχέση με το αεροπλάνο. Πέντε γραμμές είναι για το αεροπλάνο. Να το αεροπλάνο. Να ακούσε τα είπε. Δεν τα είπα. Δεν σε ενδιαφέρει. Πώς έπεσες στα χέρια σου, πώς. Τα γόρεσες, το γόρεσες. Δεν διαβάσω. Όχι, να μην διαβάσω. Γιατί να μην διαβάσω. Δεν είναι... Τις σκέψεις μου τις έχω γραμμές. Δώσω εγώ ένα πράγμα, μου το έδωσε ο κύριος Τάδε. Ποιος... Οι πράξεις των λοιπόν αυτές... Δεν θα διαβάσετε, τελειώστε. Θα απολογηθείτε και θα συμβουλεύετε. Προφορικά δηλαδή θα απολογούμε. Δεν γραφτά. Επί του καθενός και ό,τι θέλετε να συμβουλεύεστε κάποιο γραφτό, να πείτε. Δηλαδή μου λέτε να μην πω το ένα, να μην πω το άλλο, να μην πω γραπτά, να μην αποδοθεί γραπτά. Τι θα κάνουμε τώρα. Να πω την ιστορία του αεροπλάνου. Η ιστορία είναι η ιστορία. Σεβασμιότητα Πρόεδρε, κατηγορείται ένας ιερομόναχος, ο οποίος είσαι σπηλιά, ότι είχε αεροπλάνο. Δεν σε ενδιαφέρει να μάθετε γιατί είναι το αεροπλάνο στα χέρια του. Του λέω. Αυτός είναι το σύμφερ. Με όλη την αγάπη και το σεβασμό του πρόσωπό σας. Κατηγορείται ιερομόναχος. Ότι έχει στα χέρια του αεροπλάνο. Ωραία. Και ποιο είναι το αεροπλάνο. Περίμενε. Και την άλλη φορά, μέλη του δικαστηρίου, μηδιούσαν με την ακοή ότι είχε αεροπλάνο. Όχι να είχε καμάρες το αεροπλάνο. Και εμείς έχουμε βάλει τις φωτογραφίες να δείτε ποιο αεροπλάνο. Σα παρακαλώ. Είναι. Δεν έχω αντίρρηση. Αφήστε να ολοκληρώσω το κατηγορούμενο. Εμείς το διαβάζετε. Δεν μπορεί να... Πώς είστε στα χέρια του, πρέπει να το διαβάσουμε. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο και αναγκαίο να γίνει μια σοβαρή διαμαρτυρία ανάλογη με το μέγεθος της προδοσίας που ετελείται από τους επισκόπους. Αυτό θα σας πω. Κάντε λίγο υπομονή. Δεδομένου του ότι σε κάθε δημόσια εμφάνιση του Πάπα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος και αποκλεισμός των αντιδρόντων. Εσκέφθη ότι ο μοναδικός τρόπος αποφυγής, του αστυνομικού ελέγχου είτε η διαμαρτυρία αυτή να γίνει από αέρος. Έτσι σκέφτηκα εγώ με το χαζό μου μυαλό. Πολύ ωραία. Ωραία. Προς το σκοπόν αυτών, με την οικονομική συνδρομή πνευματικού μου τέχνου, υγοράθη το εν λόγω υπερελαφρύ πάνινο αεροπλάνο. Πάνινο. Λίγους μήνες πριν από τον ερχομό του Πάπα. Θα το δείτε. Δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αεροπλάνου. Λίγους μήνες... Λίγους μήνες... Αγοράστηκε λοιπόν, Άγιε Καβάλας, αγοράστηκε λίγους μήνες πριν από τον ερχομό του Πάπα στην Ελλάδα. Επειδή... Μπορώ να ζητήσω να με αποκαλείτε με τον τίτλο μου, τον εκκλησιαστικό. Άγιε Καβάλας. Και αυτό δεν το ξέρετε. Τον τίτλο στον εκκλησιαστικό. Ναι. Άγιος Φιλίππων και λοιπόν. Εντάξει. Έτσι θα με αποκαλείτε. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Εμείς δεν σε λέμε τέτοια. Εμένα σε λέμε πάτερ εκεί. Σε σεκόμετα. Έχεις αυτό. Μα το Άγιο, το λέμε Άγιο Δημητριάδος, Άγιο Βόλου, Άγιο Λαρίκη. Αγόρασαν. Δεν νομίζω ότι είναι προκλητικό αυτό. Αγόρασαν με συνδρομή. Ακούστε τώρα, ναι. Άνθρωποι. Εγώ τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω. Α, το Πάπα, μη μας ξαναπεί το Πάπα. Όχι, θα τα πούμε, περιμένατε. Εμένα περιμένω, να περιμένω, εμείς να περιμένουμε, εσύ να μην περιμένεις. Επειδή δεν θεωρούσα λογικό και φρόνιμο να εμπλακούν τρίτα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να φανώ εγώ ως κύριος του εν λόγω αεροπλάνου. Ο κύριος, ο κάτοχος. Ο ιδιοκτήτης. Εγώ να φανώ, ναι. Να γραφτεί στο όνομά μου για να εμπλακούν άλλα πρόσωπα. Δια να καταδείξω ότι πρόκειται περί υπερελαφάνου αεροπλάνου μικρής αξίας, σας καταθέτω σχετικό φωτογραφικό υλικό. Ήθελετε, Άγιε Πρόεδρος, το τιμολόγιο αυτό. Να για να διαμορφώσετε μια άποψη και θα μείνετε στο ποιο είναι το πλάνο. Τι αεροπλάνο είναι. Πόσο στοιχίζει το αεροπλάνο. Υπάρχει μέσα στο στοφάκιο δικογραφίας απόδειξη 5 εκατομμύρια. Όσο κακό, όσο είναι μεταχειρισμένο για τον δεν θα ενδιαφέρει να δείτε το δω, τώρα το δω. Τώρα ακούω. Ως εκ τούτου, εξεπαιδεύθην διανοδηγό το συγκεκριμένο υπερελαφρύ αεροσκάφος, κατά την ημέρα λοιπόν της αφήξεως του Πάπα ανεχώρησα με το εν λόγω αεροπλάνο έχοντας αναγράψει στα υπερμεγέθη πάνινα φτερά του συνθήματα και λόγια των Αγίων Πατέρων
όπως τα λόγια του Αγίου Κοσμάτε Τωρού τον Πάπα να καταράσετε κλπ. Μετά από ανεφοδιασμό καυσίμων σε προγραμματισμένο μέρος έξω από τη Θήβα, συνέχισα την πορεία μου με σκοπό να πετάξω πάνω από την πνίκα κατά την ώρα της θεατρικής παραστάσεως του Πάπα μετά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Όταν εισήλθα στο λεκανοπέδιο, αντελήφθη ότι με πλησίαν δύο αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έλεγχαν προφανώς τον αέριο χώρο για την προστασία του Πάπα. Αυτά με συνάγκασαν να αλλάξω πορεία και να μην μπορέσω τελικώς να φτάσω στον τόπο της συνευρέσεως των δύο αιρετικών κεφαλών. Είχα μαζί μου και τυπωμένες προκηρύξεις με πατερικά πορεία σχετικά με τον παπισμό, προκειμένου να τις πετάξω από αέρος. Γι' αυτά δεν μπορεί να μας τα πείτε σαν διήγηση όμορφη. Διήγηση, δεν είναι όμορφη η διήγηση αυτή. Για να μην ξεχάσω κάτι, γιατί με τη πώς ξεχνάμε πολλά. Ένεκα του ότι δεν κατάφερα να φέρω εις πέρας, την εν λόγω διαμαρτυρία, ελυπήθην βαθύτατα και θεώρησα ως προσωπική μου ήττα όσον αφορά το θέμα της ομολογίας της πίστεως. Όπως βλέπετε, Άγιοι Δικαστές, στην Αθήνα είναι αρκετά καλή και πλήρης η προστασία την οποία σας παρέχει το κράτος προκειμένου να ξεπουλάτε στους Χριστού το θησαυρό της πίστεως. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στις μικρότερες πόλεις όπως τη Λάρισα, στο Βόλο κλπ. Εσκέπτην λοιπόν για την τιμή, όπως λέγουμε, των όπλων, να προβώ σε μια μικροτέρας βεβαίως αξίας και σημασίας διαμαρτυρία, στρεφόμενος όμως εναντίον του ίδιου σάπιου εκκλησιαστικού κατεστημένου. Τα υπόλοιπα μετά από αυτή την απόφαση πιστεύω ότι σας είναι γνωστά. Απολογία είναι. Το λέω ότι πετύχουμε στον συνηγορό. Όχι σαν αμφιβολία. Απολογία είναι. Απολογία είναι. Αυτά που έκανατε με τον Πάπα δεν ήταν καλά. Αυτά δεν γίνεται. Ο σάπιος. Δεν είναι. Αν σας αφοώσει σάπιο θα είναι. Το κατ' ναι. Ναι. Γιατί τότε θα λέει ότι... Όχι, όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Τον εαυτό σας εκτός εκτός. Αν δεν αφοώσετε με αυτά που σας λέω, θα φανεί ότι εγώ τα βρήκα μαζί σας. Ναι, θα φανεί έτσι. Εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με εσάς. Δεν σας μνημονεύω. Κοιτάξτε. Δεν το κατανοείτε. Και τι με καλέσατε εδώ και ήρθα εγώ, ήρθα από μόνος μου. Ήρθα από μόνος μου εδώ. Δεν με καλέσατε. Δεν σας μνημονεύω. Εγώ είχα από μόνος με εδώ. Η Εκκλησία σας σε κάλεσε. Οι επίσκοποι. Η Εκκλησία σας σε κάλεσε. Οι επίσκοποι με κάλεσαν. Η διοικούσα Εκκλησία. Η διοικούσα Εκκλησία, έτσι να το λέτε ακριβώς, όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Η διοικούσα Εκκλησία. Η διοικούσα Εκκλησία σας σε κάλεσε. Δεν είχα από μόνος μου. Έτσι να αναγνωρίζω. Εγώ δεν σας μνημονεύω. Εγώ δεν σας κάλεσα. Και κάναμε και ένταση ότι δεν ανήκω και σε εσάς, ούτε σε Μητρόπολη, έχω πάρει απολυτήριο. Δεν σας ξέρω εγώ προσωπικά. Ναι, ούτε κι εγώ. Εγώ δεν σας μνημονεύω όμως γιατί έχω κάποια σημεία πίστεως. Δεν είστε υποχρεωμένος να με μνημονεύετε. Ναι. Δεν είμαι υποχρεωμένος, βεβαίως. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν είστε ούτε το ζήτησα. Το καταδικάστηκε, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε. Δεν είστε υποχρεωμένος. Θα τον δώσετε. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε. Και κάνατε εφεσί. Μάλιστα. Και την κρίνετε εσείς τώρα. Και εκδικάζετε η εφεσί. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έλεος. Αυτά για να μην σας κουράσω με περισσότερα όσον αφορά την έκτη κατηγορία του αεροπλάνου. Θα έρθω σε κάποιο σημείο τώρα του κατηγορητηρίου. Είναι... η δέκατη κατηγορία, στην οποία αναφέρεται παρερμηνία και διαστροφή των πατερικών κειμένων και πορείων, των Αγίων Γραφών και των Πατέρων, ότι εγώ τα διαστρέφω και ο κύριος, ο επίσκοπος, ο κύριος Ιγνάτιος Λάπας, ότι τα βερμηνεύει σωστά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν της παρερμηνίας και διαστροφής για το οποίο με καλήκασε το προηγούμενο δικαστήριο, να σας πω κάποια πράγματα. Και δεν θέλω να σας κουράσω και πάρα πολύ. Και βλέπετε παρέχω με κάποια. Επειδή λοιπόν στην παρούσα παράγραφο του κατηγορητηρίου εν
αναφέρονται τα εξής. Ή αγνοών, λέει το κατηγορητήριο, τι ο ιερός πατήρ έλεγε στο ποιμνιό του δια τον διάδοχό του, τον οποίον ως γνωστόν παρεκκίνει αυτόν να ακολουθούν. Αυτός εξεγείρει τους πιστούς. Σας μεταφέρω ένα θαυμάσιο τμήμα επιστολής του Αγίου προς τους κληρικούς, οι οποίοι δεν είχαν καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Αρσάκιο τον διάδοχό του και ως εκ τούτου είχαν φυλακιστεί. Ο τίτλος της επιστολής, της εγκεκλεισμένης επισκόπης πρεσβυτέρης και διακόνης εν δεσμοτηρίου δια την ευσέβεια. Και η αρχή της επιστολής, μακάρι του δεσμοτηρίου και της αλήσεως και της των δεσμίων υποθέσεως ημείς, μακάρι και τρισμακάρι υπολάχης τούτο, υπάσαν ανυρτήσαστε την οικουμένη, το περί ημάς φίλτρο, εραστάς ημών και τους πόρωθεν όντας πεποιήκατε. Πανταχού γης και θαλάτης άδεται ημών τα κατορθώματα, η ανδρεία, η απερίτρεπτος γνώμη, το αδούλωτον φρόνημα. Ουδέν ημάς κατέπληξε. Τίποτα δεν σας φόβησε δηλαδή. Των δοκούντων είναι δεινών, ου δικαστήριων, ου δήμιος, ου βασάνων νυφάδες, ου καπηλέ μυρίων γέμους αθανάτου, ου δικαστής πυρ από του στόματος αφυής, ου κεχθροί θίγοντες, αγωνίζοντες δηλαδή, τους οδόντας, και μύρια είδη κινούντες επιβολής, ου συκοφαντίε το σάφτε, ου κανέσχυντη κατηγορίε, ου θάνατος πρώτων οφθαλμών καθεκάστην ημέρα φαινόμενος, αλήρκες εν ημίν εις παράκλησιν των γινωμένων ή των γινωμένων υπόθεσης. Σας ακούσε δηλαδή για παρηγοριά αυτά τα οποία τα ίδια τα γεγονότα. Δια ταύτα φανερός μεν ημάς πάντε στεφανούσι και ανακρίτουσι, ου φίλοι μόνον, αλλά και αυτοί οι εχθροί, και ταύτα κατασκευάζοντες, και τα μένεν ταύτα τι αύτα, τα δε εν ουρανείς της παραστής εδινήσετε λόγος, εγέγρατε ημών τα ονόματα εν βίβλο ζωής, μετά των Αγίων κατηρυθμίθατε μαρτύρων, είδα ταύτα εγώ σαφώς, ούκ εις τον ουρανόν αναβάς, αλλά από θείων αυτά μαθών χρησμών. Πρέπει λοιπόν να δώσετε τώρα εσείς Άγιοι Δικαστές κάποια εξήγηση. Πώς δηλαδή ισχυρίζεται στο κατηγορητήριο ο κατηγορός μου επίσκοπος κύριος Ιγνάτιος Λάπας ότι ο Άγιος προέτρεπε το ποίμνιό του σε υπακοή στο διαδοχό του, τη στιγμή κατά την οποία εμακάριζε και κατέτασε μεταξύ των Αγίων και μαρτύρων εκείνους οι οποίοι έκαναν ανταρσία στο διαδοχό του. Δεν είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτόν και διώχθησαν χάριν αυτής της ομολογίας. Μήπως ο Άγιος ήταν δίγλωσσος, μήπως ήθελε να πάει καλά με όλους ή μήπως αυτός διαστρέφεται τους Αγίους και τους φέρει στα μέτρα της μηχεπιβασίας του κατηγόρου μου. Θα αναφέρω εν συνεχεία και το χωρίο αυτό του Αγίου το οποίο ανεγράφεται και στην προκήρυξη για να διαπιστώσει κάθε καλοπροαίρετος ποιος διαστρέφει τις ιερές γραφές και τα πατερικά κείμενα. Είναι το περιβόητο χωρίο ουδέν δέδεκα όσων επισκόπους πλην ενίους. Λέει το χωρίο, τον δε εισάρων, φοβερών ληστών δηλαδή, ένεκα, μηδέν δέδυθη λοιπόν. Μη φοβάσαι ότι θα μου κάνουν κάποιο κακό δηλαδή. Και γάρι επέστρεψαν εις την χώραν αυτών. Το ηγεμόν πάντα υπήρησε υπέρ τούτο και εν ασφαλείας μεν, προ μάλλον εντάφτα όντες, ή ότε εν Κεσαρία είμαι. Ουδέν αγάρ δέδικα ως τους επισκόπους πλην ολίγων. Όλος τίνει των εισάβρων ένεκεν μηδέν δέδυθη, και γάρανε χώρισαν και του χειμώνος καλαβόντος οίκοι εισήν συγκεκλεισμένοι. Αν άρα μετά την πεντηκοστήν εξέλθωσιν. Ανέρα όλο το χωρίο, διότι ισχυρίστηκε ο κατηγορός μου στο κατηγορητήριο ότι το απεμόνωσα και το παρερμήνευσα. Βλέπετε λοιπόν εδώ που κατεγράφει ολόκληρη η παράγραφος ότι τα πράγματα είναι χειρότερα για τους επισκόπους. Οι επίσκοποι παραλύσονται από τον Άγιο με τους εισάβρους, οι οποίοι ήταν συμμορίες αγρίων ληστών. Και ο Άγιος φοβείται τους επισκόπους περισσότερο από τους ληστάς. Και είναι φυσικό όπως το εξηγεί ο ίδιος, διότι από τους εισάβρους μπόρεσε με κάποιους τρόπους να προστατευτεί. Ο δε χειμώνας τους ανάγκασε να κλειστούν στα σπίτια των. Από τους επισκόπους όμως υπέστη τα πάνδυνα, τα οποία όπως αναφέρεται όταν τα εσκέπτε το μελαγχολούσε. Είναι δε αξιοσημείωτο αυτό το πλην ολίγων, το οποίο αναφέρει ο Άγιος, και το οποίο σημαίνει ότι τον 4ο και 5ο αιώνα υπήρχαν πολύ λίγοι επίσκοποι, τους οποίους δεν έπρεπε να φοβάσαι, αλλά μπορούσε να τους εμπιστευτεί στην ψυχή σου. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς τον 21ο αιώνα πόσο πρέπει να φοβάται τους επισκόπους και πόσο πρέπει να φυλάγεται από αυτούς. Αυτή άλλωστε δεν και... Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δεν μιλάω τότε, έχει γράψει 150 και 150 τόμους, έτσι.
Όχι, δεν έγραψε. Το απομονώσουμε. Δεν έγραψε. Εγώ το διαβάζω. Τόση είναι όλη η πατρολογία. Ναι, έχει γράψει πάρα πολλά. Ναι. Αν απομονώσουμε μερικά πράγματα και μπορούμε να τα φέρουμε στα μέτρα μας. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Που λέει να κάνουμε τη φλήπα χωρίς επισκόπους. Δεν εξετάζουμε. Ναι, βεβαίως. Έχετε ένα τέτοιο. Εγώ διαβάζω. Ένα τέτοιο χωρίς να δείξετε τη φλήπα χωρίς και μάθω στο θέματα πίστεως. Έχετε έλεγχο που λέει προς τους πιστούς. Ακούστε τους ιερείς και τους κακούς, τους επισκόπους. Θα τους ακούτε. Ναι. Για δύο λόγους. Ναι. Γιατί είναι πατέρες και διδάσκαλοι. Αν αυτοί παρανομούν, με αυτό λέει, δεν τους δικαιολογώ, αλλά εσείς, προς το λαό μιλάει τώρα, για να κατοχυρώσει τον Κύριος, έστω και τον Αναξίον. Εσείς είστε υποχρεωμένοι για την ιεροσύνη τους να τους ακούτε για δύο λόγους. Διότι είναι πατέρες και διότι είναι και διδάσκαλοι. Δηλαδή, αυτό το αναφέρει και για τα θέματα της πίστεως, αυτό για τα θέματα της πίστεως αναφέρει ο Άγιος. Ή να τους ακούμε τα καθημερινά. Δεν μιλάμε για θέματα πίστεως, για θέματα... Εδώ μιλάμε για... Δίνετε στο λαό και για αυτούς θα τους ακούν. Εδώ έχουμε ξεκουλήσει τα πάντα σε εμάς και λέτε για να κάνουμε καθορή. Αν είναι αιρετικός, κατά τη γνώμη τη δική σου. Κατά τη γνώμη της Εκκλησίας, δεν είναι. Ποια είναι η Εκκλησία, κατά τη γνώμη της Εκκλησίας, θα τον εγκαλέσετε για αυτό και αυτό και όχι να τον υβρίσετε. Δεν τον υβρίζω, εγώ λέω ότι είναι αιρετικός. Να πάει, να τον εγκαλέσετε με μήνυση. Με μήνυση. Έκανα μήνυση, γιατί τον αγιοποίησατε, τον, αυτόν τον αγιοποίησατε. Θέλω να απαντήσω, γιατί απαντήσω. Αφού έπασε κάτι σε μήνυση, πρέπει να απαντήσετε, να την κρυκάσετε. Ποιον είναι μήνυσες. Έγραψες ένα βιβλίο, και το κατέθεσα σαν μηνυτήριο αναφορά. Δεν είναι μήνυση, αυτό είναι ένα βιβλίο που έγραψες. Όχι, το κατέθεσα σαν μήνυση. Έγραψε και κείμενο και μάλιστα το συνόδευσε και με συνοδευτικό ο Δημητριάδος. Είσαι κατηγορούμενος εσύ, δεν είσαι. Γιατί να αναγνωρίσει την αγιότητα του Αγίου. Αλλά δεν εκτελείται η σύνοδος αυτό, δεν είναι. Δεν μου απάντησε η σύνοδος. Εσύ θέλετε τώρα να κάνω μήνυση για τα αιρετικά προνήματα. Σε ποιον να κάνω μήνυση. Τη σύνοδο. Δεν μπορεί να ελέγχει. Η σύνοδος που φέρε τον Πάπα, δηλαδή να κάνω μήνυση στη σύνοδο. Πάλι τα ίδια. Έτσι, πολύ συμπεριλαμβάνω. Α, όχι, εσύ θέλετε την πλήπα κοή λοιπόν. Πολύ συμπεριλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να φέρεις. Την πλήπα κοή. Απολογούμε. Σε αυτό το κατηγορείο μου λέτε ότι διαφέρω τις γραφές. Η σχέση μου μαζί σας αυτή τη στιγμή είναι σχέσεις καθαρά δικαστική. Εγώ προεδρεύω του δικαστηρίου κατά νόμο και εσύ εσείς. Τώρα τι θα πούμε έπειτα από λίγο. Θα πούμε εγώ, εσύ ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι άλλη σχέση σε αυτή. Εδώ έχουμε μία ιερή και νόμιμη αποστολή. Αυτή είναι η σχέση. Είσαι ο απολογούμενος, σε σεβόμεθα, σου δίνουμε το λόγο με άνεση. Πες μας ότι αυτά που λέτε. Είπε για το αεροπλάνο, πολύ ωραία, μου το αγόρασαν οι αρχές, πήγα να διαμαρτυρηθώ, εγκύρισα από εκεί, έκανα αυτό. Πολύ ωραία. Μ' ακούσα. Έρχεται αυτό εδώ, ότι με κατηγορώ ότι διαστρέφω, εγώ δεν διαστρέφω, πήρα αυτά τα κείμενα. Πολύ ωραία. Έρχεται ο σκανδαλισμός, ότι δεν σκανδαλίστηκαν οι πιστοί, και ότι να. Πάρτε αυτούς που είναι απ' έξω ή αυτούς που είναι εκεί πέρα. Μα εσείς μας προηγουμένως αναφέρατε πορεία του Αγίου Ξωστόν που λέει να κάνουμε τη φλήπα ακοή. Ποιο είναι το σωστό τώρα, αυτό που λέω εγώ ή αυτό που λέτε εσείς. Εσείς θα με δικάσετε. Δεν πρέπει να είστε αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια. Εγώ λέω ότι δεν απομονώνομαι από ένα κείμενο διότι έτσι θα πούμε. Αυτό που κάνω απομόνωση και εσείς. Απαντώ, εγώ άμα μου φέρετε ένα σημείο του Αγίου Ξωστόμου ή οποιανού Αγίου που να λέει στα θέματα πίστεως να κάνουμε υπακούς επισκόπους, μα, εγώ θα σας βάλω αυτή μετά. Δεν γνωρίζεις εσύ, δεν την εκφράζεις εσύ, πατέρα. Ούτε κι εσείς όμως. Διαφωνία, ούτε κι εσείς. Όλοι οι πατέρες 2000 χρόνια την εκφράζουν. Που λέει μακριά από αιρετικούς. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε περί πίστεως. Πώς δεν συζητάμε, γι' αυτό κατηγορούμε. Γιατί συζητάμε τότε. Εσύ να απολογηθείς ότι εγώ δεν είμαι αιρετικός. Αυτό είναι η απολογία δική μου. Αυτό δεν το κατηγορούμε για αιρετικό. Δεν είναι κατηγορία ότι είμαι αιρετικός. Λέω, επί των κατηγοριών, να πω έτσι δεν είναι, στα δικαστήρια αυτό δεν γίνεται κύριε. Δεν πλατιάζουμε και να πούμε τι κάνουμε τώρα αυτόν. Στο δικαστήριο κατηγορούμε ότι συκοφάντησα, ότι έκλεψα, ότι είχα ναρκωτικά, ότι είχα τούτο, ότι είχα εκεί. Στα πολιτικά. Δέχομαι, σας παρακαλώ. Σεβασμιότητε και αν και πρώτα έχουμε τις παρατηρήσεις, αλλά... Όχι, αλλά, δεν είναι παρατηρήσεις. Θα πρέπει, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας, στο δικαστήριο όταν βγάλει την απόφαση, να πει ότι σφάλει ο κατηγορούμενος και το αληθές είναι
όχι αυτό που ισχύει το ίδιος, αλλά το άλλο. Και πρέπει να το δικαιολογήσετε και να το καταχωρήσετε στα πρακτικά της δίκης. Αυτό και λέτε, απολογούμε αυτά που θα μας πει, τα έχουμε. Το κάνουμε λοιπόν περιληπτικά να μας πει, εφόσον εν εκτάσει θα έχετε στο απολογητικό. Λοιπόν, δεν είναι αυτά που λέει, δεν είναι μέσα εκεί. Για περίληψον αυτό. Πρώτο, το αεροπλάνο. Πολύ ωραία. Μέσα σε 5 χρόνια μας είπε γιατί πέταξα εκεί, πώς πέταξα εκεί, πώς ήρθε στα χέρια μου, τι ποιότητα είναι. Το άλλο, το άλλο. Παίρνει μια σειρά. Πάρτα ένα-ένα και τελειώνουμε σε ένα τέταρτο έχουμε τελειώσει. Δηλαδή το θέμα της διατροφής των γραφών, ότι εγώ παρελθόν της γραφής είναι τόσο απλό, για εσάς είναι τόσο απλό. Ακούστε ένα χωρίο σεβασμιότατε, ακούστε ένα χωρίο. Του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ένα του μεγάλου θεολόγου. Απολογεί. Το καταλάβαμε. Δεν καταλάβατε, τίποτα δεν καταλάβατε. Δεν αναφέρατε ένα χρέο που λέει τι κλίπα ακόμη στον επίσκοπο. Ότι δεν διαστρέφεις. Ανέφερε κάποια. Τα είπε έτσι με προφορικά. Ακούστε ένα χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και γάρι του Χριστού. Δεν το θέλω να τα πω. Της του Χριστού Εκκλησίας. Της αληθείας εσύ και μη της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ. Και το σούτο μάλλον όσον αν και σφών αυτών κατεψεύδιντο, ποιμένας και αρχιποιμένας εαυτούς καλούντες και υπαλλήλων καλούμενοι. Μη δε γαρ προσώπης τον χριστιανισμό, αλλά αληθεία και ακριβία πίστεως χαρακτηρίζεται με μοιήμεθα. Εδώ ο Άγιος Γιώργος του Παλαμάς λέει ότι όποιος δεν είναι της αληθείας δεν είναι της εκκλησίας. Εσείς δεν είμαστε εκκλησία. Και η εκκλησία λέει μακριά από τους αιρετικούς. 2.000 χρόνια τώρα. Αυτή είναι η παράδοση μας, είναι άλλη παράδοση. Όχι δεν είναι, αλλά αυτή είναι η παράδοση. Και εσείς που κάνετε τον Πάπα εδώ στην Ελλάδα, τον χειροκροτήσατε, στην Κινίκα, στα αυτά, πήγε και ο Χριστόδουλος εκεί με τις ευλογίες σας, στο Παγκόσμιο Σύμβουλο Εκκλησιών που ανήκουμε, όλα εκεί είμαστε... Α, όχι, αυτά να τα αφήσουμε όλα, να τα αφήσουμε. Αυτά πες τα έξω στον κόσμο, εδώ δεν μπορεί να τα αφήσω. Εδώ θα απολογηθώ. Τα κατηγορούμε γιατί δεν σας μνημονεύω. Δεν κατηγορούμε γιατί δεν σας μνημονεύω. Δεν θα τα πω αυτά. Εμάς δεν μνημονεύεις, τον οικείο επίσκοπο, για εκείνο δεν λέει. Και διαμέσου του οικείου επισκόπου και εσάς. Έτσι λέει η παράδοσή μας. Εφόσον δεν είναι εκτός εκκλησίας, εκτός επισκόπου με λέτε. Δεν έχεις ανάγκη, δεν έχεις υποχρέωση. Εκτός εκκλησίας δεν ανέφερε. Αν δεν μνημονεύει, δεν έτσι. Ο Άγιος Φιλίππος δεν ανέφερε ότι είναι εκτός εκκλησίας προηγουμένως. Επειδή δεν μνημονεύει τον επίσκοπο. Κατηγορείστε δεν μνημονεύεις τον οικείο επίσκοπο. Εκτός εκκλησίας μου πάει το κείμενο. Ότι δεν μνημονεύεις τον οικείο. Αυτή είναι η κατηγορία, όχι εμένα. Αν δεν μνημονεύεις εμένα ή όχι, αυτό είναι δικαίωμά σου. Τον οικείο επίσκοπο δεν είναι δικαίωμά σου να μην τον κατηγορήσει ότι δεν τον μνημονεύει. Αυτό απολογούμε. Δεν είναι τα δικαιώματα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Απολογούμε. Δεν θα φτιάξω εγώ την απολογία. Ότι δεν τον μνημονεύω, δεν τον μνημονεύω, διότι δεν ανήκω στην Μητρόπολη. Διότι είναι αιρετικός. Διότι είναι τούτο. Διότι είναι εκείνο. Τελείως. Δεν τον μνημονεύω. Σε κατηγορούν, ότι δεν μνημονεύω τον οποίο πίσω. Υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή. Θα το αναφέρω, στο συγκεκριμένο για τη μνημόνευση, θα το αναφέρω. Λοιπόν, αναφέρω. Δεν τον μνημονεύω, απολογούμε αυτή τη στιγμή. Για ένα, για ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και αυτό το κρίνουμε εμείς, αν αυτό είναι ελαφρυντικό, είναι απαλλακτικό ή είναι ενοχοποιητικό. Έτσι δεν είναι. Δεν θέλετε να σκέφτε τα χωρία που μιλάνε για την πίστη μας ότι πρέπει... Για ποιο λόγο δεν τον μνημονεύω. Χωρίς χωρία πατερικά, τίποτα. Αυτή είναι καμία, αφού μου τα δώσει. Να τα ακούσετε. Δεν να τα ακούσω, γιατί να τα ακούσω. Εσείς αναφέρατε ότι πρέπει να κάνουμε την κλίπα ακόμη ένα χωρίο. Κάνω πάλι την κλίπα. Σε αυτό το σημείο, πώς θα γίνει. Το καταθέτουμε, λέτε, να το διαβάσετε. Όταν μετά την απόφαση το δικαστήριο θα το διαβάσει. Να το διαβάσετε. Στη διάσκεψη. Τώρα διαβάσω. Δεν το διαβάσετε. Σα το καταστρέφω. Θα το πάρω, σα λέω, θα το πάρω. Πώς με αφήνω να πιστεύω ότι θα το πάρω όταν θα το παραλάβω. Πότε μετά, πότε μετά. Τώρα τελειώνει την απολογία. Διακόψη για τη σύσκεψη. Για τη διάσκεψη. Αυτά κάνετε στα πολιτικά δικαστήρια. Έχει το δικαίωμα να καταθέσει και τα παραλαμβάνουνε. Κάνετε αυτά. Σας λέω θα το παραλάβω. Δεν έχω καμιά τίποτα. Ακούστε κανένα δυο πατερικά χωρία, ακούστε, δεν τα ξέρετε. Μήπως και κατηγορία, όχι άλλη κατηγορία, είπατε να τα απολογηθώ με άνεση, είπατε προηγουμένως. Τότε σας είπα. Ωραία, ακούστε λοιπόν. Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος. Βαδίζονται στην απλανή και ζωή φόρων οδών, οφθαλμών μεν εκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μη των αισθητών αλλά των νοητών. Ήον, εάν ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί της εκκλησίας κακώς αναστρέφονται και σκανδαλίζει το λαό, χρήει αυτούς εκβάλλεστε. Συμφέρον γαρ άνευ αυτών συναθρίζεται εις ευκρίδιον οίκων ή μετ' αυτών εμβληθύνε ως μετά άνα και καϊάπα εις την γένα του πυρός. Ομοίως και η χείρ, ο διάκονος, εάν ανάξιον τι πράττει χωριζέστο του θυσιαστηρίου.
πέστε για αυτούς τους λόγους, δεν το μνημονεύω. Αυτό δεν σας θέλετε να ακούσετε και κάποια χωρία, πατερικά. Πρέπει να τα στηρίξουν. Εγώ παρεμβαίνω τις γραφές, υποτίθεται. Διαστρέφω τα κείμενα των πατέρων. Ακούστε και ένα άλλο κείμενο του Αγίου Αθανασίου κι αυτό. Εάν ήδη στην αδελφέ ότι σχήμα έχει σεμνοπρεπές, μη πρόσχεις ότι ενδέδεται κώδιον προβάτου, ότι όνομα έχει πρεσβυτέρου ή επισκόπου ή διακόνου ή ασκητού, αλλά τα σπράξα του περιέργασε, ή εστί σόφρον, ή εστί φιλόξενος, ή ελεήμων, ή αγαπητικός, ή εν προσευχές καρτερικός ή υπομονητικός, ή έχει κοιλίαν θεών και τον φάριγκα άδη νοσών χρήματα και καπηλεύων την θεοσέβεια. Άφες αυτόν, ούγαρες τυπημήν επιστημονικός, αλλά λύκος αρπακτικός. Αυτό είναι γενικό. Είδε στα δέντρα. Μην είναι δικές διακόπτες, Σεβασμό, γιατί δεν διακόπτεται. Αυτό είναι γενικό για όλους. Εσύ... Για όλους τους επισκόπους μιλάει. Εσύ εντοπίζεις, όποιος είναι... αυτό μιλάει γενικά. Ναι, να δείξουμε την απολογία μας. Εσύ απολογείσαι για ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο... Οπότε αυτά που αναφέρεις είναι εναντίον ενός συγκεκριμένου επισκόπου. Ναι, αυτά που κάνεις εκεί αναφέρει το όνομα συγκεκριμένο, ο Αριστοτελάσιος. Λέει για τον αδελφό αδελφέ, λες, ο τάδε αδελφός είναι. Ακούν εις το χωρίον τάδε του Αγίου Αθανασίου και αυτά τα διάφορα. Αυτή είναι η σχέση. Τι θα κάνει τώρα, αυτό είναι γενικό, το χαρακτηρισμός. Είδα στα δέντρα, δοκιμάζει από τον καρπόν, φύαση, επί τη φύση, τη γεύση, τη ποιότητη, πολλό μάλλον από τον έργον. Ο Φίλης δοκιμάζει τους χριστεμπόρους, ότι φορούνται σπιμάριον ευλαβίας, ψυχήν κέκτηντε διαβολική. Ο Άγιος Αθανάσιος, δεν λέω εγώ αυτά. Για ποιον τα λέει. Για τους παχούς επισκόπους. Δεν λέω για τους επισκόπους. Να, εδώ. Μα δηλαδή στη θέση του κατηγορουμένου. Όχι, ο Άγιος Αθανάσιος. Εμείς είμαστε κάτι. Όχι, εγώ λέω γιατί δεν μνημονεύω αυτή τη βάση μετά. Δικαζόμενοι. Γιατί δεν μνημονεύω, λέω εγώ. Το καταλάβατε αυτό. Όχι, δεν το είπα ακόμα, θα το ακούσετε. Όχι. Δεν με μνημονεύεις εμένα. Μα εσύ για αυτά δεν μνημονεύω, δεν με καλέσατε εδώ να απολογηθώ. Ναι. Γιατί δεν μνημονεύω και γιατί έχω κάνει σχίσμα, επί σχίσμα. Στο συγκεκριμένο επίσκοπο, όχι εμένα. Σχίσμα έχω κατηγορηθεί κανένας. Σχίσμα. Τι σημαίνει σχίσμα. Ότι έχω πει από την Εκκλησία. Εσύ μου λες τι που Άγιος Σαββατός. Ναι. Αν δεν πρέπει να πούμε για τους Αγίους τίποτα, δεν σας αρέσουν αυτά. Πολύ ωραία, με μου αρέσει. Είπατε, ακούστε τα λοιπόν, πρέπει να τα βλαβείτε αυτά τα λόγια των Αγίων. Τα γενικά να τα παίρνουμε ειδικά. Έχουμε ειδική περίπτωση. Και στην ειδική περίπτωση, γενικά, ο Άγιος Αθανάσιος ζούσε στον 21ο αιώνα, ζούσε στον 5ο αιώνα. Δεν μπορούμε να αποχωρήσουμε έτσι. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα, Σεβασμό, δεν είπα τι πρέπει να κάνουμε. Απ' τη μια μου λέτε ότι να έχω άνεση για την απολογία μου και απ' την άλλη μου λέτε τι να απολογηθώ. Τι να απολογηθώ. Είσαι αλλά κατηγορείς. Κατηγορία για σας είναι αυτό που λέει ο Άγιος Αθανάσιος. Αυτό είναι κατηγορία για σας. Το διάβασα το έργο. Όχι, δεν το διάβασα. Ακούστε και παρακάτω πού. Είσαι ο έργο μας. Θες να μας κάνεις πλήση κεφάλου. Α, δηλαδή το Αγίου Αθανασίου είναι κατηγορία για αυτά τα λόγια, Δεν είναι καθόλου κατηγορία. Γιατί ήταν τον Άγιο Αθανάσιο, τον Σεβόμενο, τον ακούμε, τον μελετούμε. Α, δεν είναι η ώρα. Εγώ λοιπόν σας παίρνω ένα χωρίο που τα μελετάτε να το δείτε κιόλα. Απολογίας. Απολογούμε. Βάσει τον πατέρα να απολογούμε. Δεν είναι λέω δικά μου λόγια. Διαστρέφω τις γραφές εγώ, είμαι πλανημένος. Είδα, συνεχίζει ο Άγιος Αθανασίος, στα δέντρα δοκιμάζει από τον καρπόν, ποια επί τη φύση, τι γεύση, τι ποιότητα. Πολλό μάλλον από τον έργον, ο Φίλης δοκιμάζει τους χριστεμπόρους, ότι φορούνται σπιμάριον ευλαβίας ψυχήν και έκτηται διαβολική. Ή δε και από ακανθών, ούς λέγεις τα φυλάς, ή από τριγόλων σίκα, τι υπολαμβάνεις, ότι από παραβατών έχεις τι αγαθόν ακούσε, ή από προδοτών μαθήν τι χρήσιμον, εκείνους τι είναι να αποστρέφουν ως λύκους αραβικούς, και ακάνθας παρακοής, τριβόλους αδικημάτων, και δέντρα πονηρά, εάν ήδη συνετών, κατά την συμβουλεύουσα σοφία όρθριζε προς αυτόν και σταθμούς θυρών αυτού εκτριβέ το οπού σου ή να παρά αυτού διδαχτείς νόμους ή αγραφήματα και χαρίτων δωρήματα. Ούτε δε λόγος σοφιστικός ή σχήμα επιθετικών εισάγουσιν στη βασιλεία των ουρανών, αλλά πίστης τελεία και απερίεργος μετά της εναρέτου και διαλαμβούσης προνοίας. Μεγάλο Αθανασίου, 303ος τόμος στην Πατρολογία. Να μην σας αναφέρω και πολύ εδώ, γιατί... Να πάω... Ναι, στη ΒΕΠΕΣ. Στη ΒΕΠΕΣ, σελίδα 197. Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων Εκκλησιαστικών Συγγραφέων. Θέλω να πάω, Σεβασμιότατε, στην κατηγορία ότι επί αποσχίση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με κατηγορεί ο Επίσκοπος, κύριος Ιγνάτιος Λάπας, ότι απεσχίστηκα από τη μία επειδή δεν τον μνημονεύω. Να με ακούσετε αυτό το σημείο. Σύντομα.
Σύντομα, πρέπει να με ακούσετε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της αποσχίσεως. Είναι και δογματικό σε αυτή τη στιγμή. Είναι η 11η κατηγορία και λέω τα εξής. Η 11η είναι. Όχι, ήταν παρεμφερείς αυτές οι κατηγορίες. Ήταν παρεμφερείς, Άγιε Φιλίππων. Ήταν παρεμφερείς. Η μία λέει ότι δεν μνημονεύω τον Επίσκοπο και η άλλη ότι αποσχίστηκα από την Εκκλησία. Είναι παρεμφερείς οι κατηγορίες. Μιλάω γιατί δεν σας κουράζω πολύ. Αυτό θέλετε να πω για την 9η. Να πω για την 9η, να σας κουράσω λίγο παραπάνω. Θέλετε να πω για την απόσχεση. Ε? Για την απόσχεση. Για αυτό σας λέω. Μην πείτε να σας κουράσω. Γιατί με διακόπτετε. Στην 11η κατηγορία λέω. Δεν πήγα την 9η που είναι παρεμφερείς, που λέει δεν το μνημονεύω. Πάω στην 11η που και αποσχίστηκα από την Εκκλησία. Το επίσημο κατηγορητήριο 9η έχει την απόσχεση. Καταλαβαίνετε. Πού είναι το κατηγορητήριο. Σύμφωνα με την απόφαση με την οποία καταδικάστηκε, απολογείται ο κατηγορούμενος. Ελάτε λοιπόν να δείτε λοιπόν, την απόφαση. Θα μνημονεύουμε αναλυτικά και διεξοδικά σύμφωνα με αυτά τα οποία... Είναι η 11η. Υπάρχει στην απόσχεση. Ε? Δεν υπάρχει η 11η. Δεν υπάρχει η 11η κατηγορία. 14 ήταν. 11η. 14 κατηγορίες είναι. Ασεβία προς την Ιερά Μνήμη. Η 11η είναι σκανδαλισμός. Αυτά λέει το κατηγορητήριο, η απόφαση του δικαστηρίου. Δίτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, έκτη, ήτα, γιώτα, εντέκατη, δωδέκατη, δεκάτη, δεκατέσσερα. Να την πούμε ενάτη, θέλετε να την πούμε ενάτη. Να την πούμε ενάτη. Η ενάτη είναι και αποσχίση, Άγιε Φιλίππων, έτσι. Ωραία, ακούστε, Φιλίππων. Δεν είναι πράγματα, οπότε... Εντάξει. Με την έννοια ότι μέσα ο σπάσης έχει Για να μην υπάρχει... Ακούστε, το θέμα της αποσχίσεως είναι σοβαρότατο, και θα προσδιοριστεί από πού απεχιστεί, όταν προσδιοριστεί ποια είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και τι οι πατέρες και οι ειδοί κανόνες θεώρησαν σχίσμα. Δεν υπάρχει ομολογουμένως χειρότερο πράγμα από το να αποσχιστεί κάποιος από την Εκκλησία. Το σχίσμα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο δεν συγχωρείται ούτε με το αίμα του μαρτυρίου. Ο Μέγας Βασίλειος στον πρώτο του κανόνα μας προσδιορίζει τι είναι σχίσμα και μας αναφέρει στην ερμηνεία του κανόνος ο Άγιος Νικόδημος ότι σχισματικοί ονομάζονται εκείνοι όπου διαφέρονται από την Καθολική Εκκλησία όχι δια δόγματα πίστεως, αλλά δια κάποια ζητήματα εκκλησιαστικά και ευκολοϊάτρευτα. Αυτό προφανώς το σχίσμα είναι, θα λέγαμε, μια εσωτερική εκκλησιαστική διαφορά η οποία θίγει θέματα διοικητικά και προσωπικά και δι' αυτό χαρακτηρίζεται ευκολοϊάτρευτη. Υπάρχει και μια άλλη περίπτωση σχίσματος κατά την οποία αποτυχιζόμεθα από τον Επίσκοπο όταν αυτός κηρύσσει δημοσία κάποια αίρεση και είναι οι διαδογματικούς λόγους, για λόγους πίστεως δηλαδή, όπως λέγουμε, απόσχησης από αυτόν. Ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου αναφέρει δι' αυτό το θέμα τα εξής. «Η γάρδι αίρεση την άπαρα των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατευνοσμένη της προς τον Πρόεδρον Επίσκοπων κοινωνίας εαυτούς διαστέλλονται». Εκείνου δηλώνονται την αίρεση δημοσία κηρύττοντος και γυμνήτη κεφαλή επ' εκκλησίας διδάσκοντος, ήτι ούτι, ού μόνο την κανονική επιτιμήση ούχ υπόκεινται προς συνοδικής διαγνώσεως, εαυτούς της προς των καλούμενων επίσκοπων κοινωνίας αποτυχίζοντες, αλλά και της πρεπούσης τιμής της Ορθοδόξης αξιοθήσονται, ούγαρ επισκόπων αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, και ού σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτεμων, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία νεσπούδασαν ρίσαστε. Αυτός, όπως λοιπόν αναφέρει ο Ιερός Κανόνας στο σημείο αυτό με την απόσχηση αυτή, δεν πρόκειται περί δημιουργίας σχίσματος, όταν είναι για θέματα πίστεως δηλαδή, αλλά περί ενσωματώσεως στη διαχρονική Εκκλησία, από την οποία δια της αιρέσεως αυτομάτως απεκόπη ο Επίσκοπος. Εάν δηλαδή δεν έγινε αυτή η αποτύχηση και απόσχηση από τον κηρύσσοντα αίρεση επίσκοπο, τότε θα υπήρχε πραγματικό σχίσμα, επειδή διαμέσου του επισκόπου θα είχαμε αποσχιστεί από τη διαχρονική εκκλησία. Αυτή είναι η έννοια του κανόνος, ο οποίος τονίζει ότι απεσχίστησαν από ψευδεπισκόπους και ψευδοδασκάλους, και όχι μόνο δεν δημιούργησαν σχίσμα στην εκκλησία, αλλά την έσωσαν από τα σχίσματα, τα οποία προφανώς είναι η απόσχηση,
από τη διαχρονική Εκκλησία. Ο κανόνας αυτός της πρώτης και δευτέρας συνόδου, καθώς και ο 31ος των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι αποσαφηνίζουν πότε πρέπει κάποιος κληρικός να χωρίζεται από τον επίσκοπο και πότε δεν πρέπει, δεν σας αρέσουν καθόλου, Άγιοι δικαστές, διότι οι σημερινοί επίσκοποι έχουν την αξίωση να τους ακολουθούν οι κληρικοί και οι λαϊκοί, να τους αναγνωρίζουν και να τους μνημονεύουν τη στιγμή κατά την οποία ευρίσκονται στο δογματικό κατήφορο και στους γκρεμούς της αιρέσεως του οικουμενισμού. Θα αναφερθώ εν συνεχεία στις γνώμες και τις θέσεις των πατέρων, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το θέμα, το τι δηλαδή εννοούμε όταν λέμε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, και ότι πολύ απέχει από την έννοια την οποία έδωσαν στην Εκκλησία οι πατέρες, από αυτήν την οποία έχουν δώσει οι επίσκοποι σήμερα. Και εν συνεχεία θα έρθω στην προκειμένη παράγραφο του κατηγορητηρίου. Αυτό θέλω. Αυτή η αναδρομή στην έννοια του σχίσματος, όχι αυτό, θα τα ακούσετε όλα, θα τα ακούσετε όλα. Αυτή η αναδρομή στην έννοια του σχίσματος και την έννοια της Εκκλησίας, νομίζω ότι δεν είναι εκτός θέματος, αλλά απέναντι είναι η καρδιά όλης της υποθέσεως. Η δε κατάδειξη αυτών των εννοιών από τους πατέρες θα αποδείξει ποιος έχει κάνει σχίσμα και βρίσκεται στην αίρεση και εκτός χώρου της Εκκλησίας, ποιος είναι ενσωματωμένος με τη διαχρονική Εκκλησία και ακολουθεί την ιερά παράδοση και τις υποθήκες των πατέρων. Δεν σας ενδιαφέρει. Τα γενικά, τα γιατί μου λέτε να πάω παρακάτω. Αυτή είναι η καρδιά της υποθέσεως. Πού είναι η Εκκλησία, πού είναι η Εκκλησία και πού είναι η Εκκλησία. Ποιος έκανε σήμερα και ποιος δεν έκανε. Εγώ απεσχίστηκα από δεν πρέπει να... Μισό λεπτό. Εσύ κατηγορήσετε ότι απεσχίστηκες από, από τον επίσκοπό σου κλπ. Αυτό θέλουμε να μας πεις. Αυτό λέμε το σημαντικό. Απεσχίστηκα από αυτό, ναι, με αυτή την έννοια, γι' αυτό, γι' αυτό και αυτό. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Αυτό θέλω. Πάρ' δεύτερο λοιπόν και πες το. Πρώτον λοιπόν, πρώτον, είναι χωρίο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μάλιστα. Χθες, 8 και δεκάτη του μηνός, ή της είναι η Αγία Πεντηκοστή, ο Πατριάρχης, εδήλωσε μη λέγον, ποιας εκκλησίας ή, Βυζαντίου, Ρώμης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων, ιδού πάσε, μετά τον υπαυτάς επαρχιών ηνώθησαν, ή την ηνή της Καθολικής Εκκλησίας ενώθητη, μήπως ξένην οδόν το βίο κατά καινοτομών πάθης όπερ ου προσδοκάς. Προς ους είπων, ο Άγιος απαντάει, καθολικήν εκκλησίαν την ορθήν και σωτήριον της αυτών πίστεως ομολογίας Πέτρων μακαρίσας εφείς αυτών καλώς ομολόγησε όταν όλο είναι Θεός απεφύνατο. Πλην μάθω την ομολογίαν εφείν πασών των εκκλησιών γέγονε η ένωσης και του γενουμένου καλώς ου καλοτριούμε. Εδώ όπως βλέπουμε την Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Μάξιμος δεν την ταυτίζει με τα πρόσωπα αλλά με το θεσμό της Ορθοδόξου Πίστεως και επειδή αυτός δεν υπήρχε στην προκειμένη ένωση των Πατριαρχών αυτός απεσχίστη από αυτούς προκειμένου να ανήκει στην Καθολική Εκκλησία. Δεύτερον, διό, είπε ο Μιμνίσκο, ως ελάχιστος αδελφός και τέκνων, μη συγγίσομεν ή να μη κραυγεί ισοδόμων γενόμεθα, μη φυσόμεθα τον κάτω ή να μη απολέσουμε τα άνω. Μη θόμεν σκάνδαλον τη Εκκλησία του Θεού ή της εστί και εν τρισί ορθοδόξης οριζομένη κατά τους Αγίους ή να μη τη αποφάση του Κυρίου καταδικαστόμεν Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Όσοι ως και ομολογητής Θεόδωρος του Στουδίτης αναφέρει σε αυτό το σημείο ότι η Εκκλησία δεν ορίζεται από τον Επίσκοπο και τη Σύνοδο αλλά και από τρεις εναπομείναντας την Ορθόδοξο πίστη και ομολογία χριστιανούς σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων. Οι βάσεις λοιπόν για να ανήκει κανείς στην Εκκλησία και συγχρόνως η προϋπόθεσης είναι η Ορθόδοξος πίστης, το οποίο σημαίνει και εκ του αντιθέτου ότι όταν αυτή χαθεί, πάβει αυτός ο οποίος την έχασε να ανήκει στην Εκκλησία. Τρίτον, είναι χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αλλότε ηχμαλωτεύτησαν, μιλάει για τους τρεις πέδας, ότι εις βάρβαρνο χώραν απερίφθησαν και της πατρόας κληρονομίας εξέπεσον και παραπάντων απεγνώστησαν. Και ουδέν λοιπόν ούκα το ελείπετο, τότε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών την θαυματοποιία ανεργάστατο. Δεν θα ανοιχτώ μας κάνεις εκκλησιολογία ή οτιδήποτε άλλο. Στηρίζω τις θέσεις μου γιατί δεν είναι μονεύος έπαιρνα. Αυτό που λες δεν είναι τίποτα. Εσύ έχεις, έχεις με ένα συγκεκριμένο επίσκοπο. Δεν μνημονεύεις ένα συγκεκριμένο. Όλους γιατί και τίποτα. Δεν σας μνημονεύω. Δεν με κατηγορεύετε κανένα σχίσμα στην Εκκλησία σεβασμένατε. Έκανα σχίσμα. Δεν έκανα σχίσμα. Θα μου έλεγε τότε στην άλλη κατηγορία. Τι στην άλλη κατηγορία που λέει. Έκανα σχίσμα. Σε παρακαλώ. Είναι δύο κατηγορίες. Η μία είναι γιατί από τον επίσκοπο πρέθηκα και η άλλη γιατί έχω κάνει σχίσμα στην Εκκλησία. Βρέστε την κατηγορία. Μιλάω για το γνωρίζουν. Δεν είναι να σας κουράσω για την προηγούμενη. Το γνωρίζουν. Γιατί δεν αφήνετε να απολογηθώ. Δεν σας αρέσουν να απολογηθούν πατέρων. Δεν πρέπει να ακούτε με ευχαρίστηση. Με ευχαρίστηση. Να χαίρεστε που ακούτε τα λόγια των πατέρων.
Τώρα θα το τα γνωρίζουν, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν, θέλουν να τα ακούσουν οι πατέρες και οι αδερφές. Μα γι' αυτό είναι δημόσια η Ακούστε ένα άλογο, γιατί ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης κατηγορήθηκε ότι αποσχίστηκε εκτός από την Εκκλησία. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης κατηγορήθηκε ότι αποσχίστηκε για τον παράνομο γάμο του Αυτοκράτορος. Όχι, καθόλου. 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 Είναι προσωπικά. Θα τον αφήσω. Θα τον αφήσω να τον ακούμε. Εσένα θέλω. Εσείς προηγουμένως αναφέρατε ένα χωρίο του Αγίου στο στόμα. Του μοιάζετε καθόλου. Του μοιάζετε. Και εγώ απέχω λοιπόν. Γιατί τον αναφέρατε εσείς τώρα. Απαντώντας εσάς. Απαντώντας εσάς μου είπε αυτό το Αγίου. Μα εδώ να διδάσκουν οι πατέρες και οι γέγα να τηρούν αυτό που λένε οι πατέρες. Απολογείς από τη στιγμή και δεν διδάσκεις. Απολογούμε και λέω γιατί λέω ότι δεν έχω κάνει σχίσμα. Λέω ότι δεν έχω κάνει σχίσμα. Έχουμε τη διδασκαλία μας και ναι, αλλά λέω γιατί δεν έχω κάνει σχίσμα. Το καταλάβατε. Συνέχεια. Ότι δεν απεσχίστηκα, διότι είμαι Άγιε Πρόεδρε, ο παπός. Άγιε Πρόεδρε, αναφέρω την πορεία για να δικαιολογήσει ιστορία, τον λόγο είναι και θα δικαιολογήσει ως αυτό ακριβώς. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρώτο, λοιπόν. Πρώτο, δεύτερο, ναι. Τρίτο, τέταρτο. Αυτό σημαίνει από τρίτο, λοιπόν, και τέταρτο. Να το έχω υπόψη μου κι εγώ. Κατά την πρώτη πρόταση, ούτε ένα άνθρωπο να αποσχίζομαι της Εκκλησίας, της αποβορά και δυσμών και θαλάσσης, και μέντη και της εντάφτα, δηλωνώτη πλην των μυκοκυρωτών. Ούγαρου τη Εκκλησία Κυρίου. Είδε Εκκλησία, αποσχίζομαι της Εκκλησίας δι' έναν άνθρωπον συνημένων αυτή. Λέγω δε τον μικοζεύτην μη προσιέμενε. Το καταλάβαμε γιατί αποσχίστηκατε. Τι γίνεται, το καταλάβαμε πλήρως. Δεν ακούμε. Όχι, δεν ακούμε. Πλήρως το καταλάβαμε. Εσείς είπατε να απολογηθώ, γιατί θα μου δώσετε την άνεση να απολογηθώ. Και σου λέω πρώτα δεν και μας έτσι. Πατερικά στο γρήγορα γιατί. Τι έγινε, τι έγινε τότε, παλιά. Αυτά είναι αρχαία πράγματα. Τα αρχαία παρήθεια και να τα πάντα τώρα και να τα πάντα όλα εδώ. Για λόγους συνηθίσεως εφαρμόζοντας αυτό και αυτό και αυτό. Που λένε οι πατέρες. Εφαρμόζοντας τι λένε οι πατέρες. Βλέπετε να ακούσετε τι λένε οι πατέρες. Θα το δω. Θα το δω μετά. Να τα ακούσετε. Γιατί να μην ακολουθώ. Να απολογηθείτε. Να σας τα καταθέσω όλα και να μην απολογηθώ. Αυτό είναι κατά θα το καταφέρει. Ναι, να μην πω τίποτα. Μην πείτε. Όταν θέλει πείτε, μην πείτε. Αλλά δεν θα πείτε εγώ θέλω να πω. Θέλω να πω αγγελίες. Άρα θα ακούσουμε κι άλλες ύβρις ακόμα. Ύβρις, πατέρα δεν είναι ύβρις. Εσείς λέτε. Εδώ δεν λέω ύβρις, εδώ ο Άγιος Αθανάσιος ότι είναι προγόντες και λύκοι. Άλλη κατηγορία. Οι επίσκοποι μόνο. Οι κακοί επίσκοποι, οι κακοί ερείς και οι κακοί ασκητέλες. Όλοι. Όλοι. Είμαστε όλοι οι προγόντες άμα δεν τηρούμε την ελληνική. Όλοι μας. Αλλά εγώ αποσχίστηκα από τον επίσκοπο, δεν αποσχίστηκα από κανέναν ασκητή. Άλλη κατηγορία. Όχι άλλη κατηγορία, δεν τελειώσαμε εδώ. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Πώς δεν τελειώσαμε. Αφού δεν τελειώσαμε, πώς τελειώσαμε. Δεν τελειώνουμε, όποτε θέλετε, εσείς τελειώνουμε. Θα κάνετε λίγο υπομονή. Όποτε θέλεις εσύ. Εγώ όποτε θέλω εγώ θα τελειώσω. Την απολογία μου, όποτε θέλω θα τελειώσω. Όποτε θέλω εγώ θα τελειώσω την απολογία μου. Όποτε θέλω εγώ θα την τελειώσω, το καταλάβατε αυτό. Αλλιώς μου πείτε να σκοτώ να φύγω. Αλλά θα είναι απολογία. Απολογία είναι. Πορεία των πατέρων είναι και πέτα θέλετε. Είναι απολογία πατέρων. Είναι δικαστήριο και όχι διδασκαλείο εδώ. Δεν κάνω διδασκαλία. Στηρίζω τη θέση μου γιατί δεν μνημονεύω. Εντάξει. Δικαίωμά σου. Τι δικαίωμά της. Μάθω πολύ δικαίωμά σου. Θα σας αναφέρω παραλίγο μερικά παραδείγματα για να σας κουράσω. Πάμε παρακάτω. Και πάμε παρακάτω λίγο. Παρακάτω. Ένα μόνο χωρίο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Το γάρμι έχει σπήρον ήρη τίδα η Εκκλησία, είναι και πάλι νύπομεν ούτω νοήτω.
το μη προσιεμένη τα τεασεβή δόγματα και τα ακανόνιστα εγχειρήματα. Ουμήν, αλλά και τα ενδυσαυτουργούσι τα απειγορεμένα συμφρονήματα, ώσπου φυσήν ο Μέγας Βασίλειος. Προσά Παύλος ο Μέγας, ουδέ συναισθιάστε τις θειού της παραχωρή, ούτε να κάτσουμε στο τραπέζι να φάμε μαζί τους. Επί, από τον Αποστόλων και κατόπιν, ο λαός πολλές αιρέσεις προσεράγησαν αυτοί, την Εκκλησία δηλαδή. Και ρυπάσματα άθεσμα και ακανόνιστα επεπόλασαν, εμφανίστηκαν δηλαδή και επεκτάσαν προσωρινά πολλά ρυπάσματα, όσπερ και τον ίν της μυκοσυνδρομίας τότε. Αλλά μην αυτή το προηγουμένο τρόπο άσχιστος και αμόμητος διαμεμέν και διαμενή ο Θεόνος, είπε ξερουμένων και αποπεμπωμένων από αυτής των κακώς φρονισάντων ή πραξάντων, όσπερ εξασίστου και παραλίου πέτας τα προσδρύσοντα κύματα. Δηλαδή αποπέμπονται αυτομάτως όσοι έχουν κάτι διάστροφο ως προς την ορθόδοξο πίστη, έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός. Ανέφερα περισσότερα χωρία του Αγίου Θεοδόρου του Σουδίτου, διότι δεν σας τα διάβασα βέβαια όλα, διότι συνέβη ο ίδιος να κατηγορηθεί ότι έκανε σχίσμα στην Εκκλησία. Ως εκ τούτου απολογούμενος τρόπον την να εξηγεί τι είναι σχίσμα και ποιοι το διαπράττουν. Διδάσκει λοιπόν όσοι ότι η Εκκλησία είναι μία και δεν σχίζεται. Αποσχίζονται όμως από αυτήν όσοι δεν έχουν ορθόδοξο φρόνημα και όσοι εν γνώση των συμφωνούν με αυτούς. Και όχι όπως λένε οι επίσκοποι, όποιος δεν μας μνημονεύει. Δεν έχουν δε ορθόδοξο φρόνημα. Ώστε δείτε σε ποια εποχή έζησε. Στην οικονομαχία, έτσι. Ναι. Και αναφέρεται σε οικονομάρχους, επίσκοποι. Εδώ αναφέρεται... Άφησε με να μην... Στη μηχανική αίρεση αναφέρεται. Λοιπόν, αναφέρεται σε μια εποχή την οποία την ζει. Σήμερα είναι χειρότερη με τον Πάπα η εποχή. Αυτό είναι θέμα δικό. Ο Άγιος Θεοδόρος, τον αναφέρει, έχει μία την εποχή. Ναι. Και αναφέρεται στους επισκόπους οι οποίοι από το κάτω και λοιπά που ήταν... Και όλοι άλλοι σε κάποια άλλη εποχή ήσαν σε βάθμα τότε. Όλοι σε κάποια άλλη εποχή ήσαν. Πρέπει να τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Θα κατηγορήσεις εμένα σήμερα ότι είμαι οικονομάτος. Οικονομάτος, είπα εγώ οικονομάτο. Όχι. Ταυτίζεις. Ταυτίζω. Εγώ λέω ποιος κάνει σχίσμα. Όχι. Κάντε λάθος. Όχι. Λέει ποιος κάνει σχίσμα και ποιος δεν κάνει σχίσμα. Μεταφέρεις τις φράσεις και το πνεύμα και το νόημα του Αγίου. Ο Άγιος. Ο Άγιος. Δεν ανέφερε εδώ στο χωρίο. Λέει ότι η πίστη μας είναι η παραλιακή πέτρα και τα κύματα είναι οι αιρέσεις. Δεν λέει. Για όλες τις εποχές μιλάει. Εδώ είσαι ενώπιον μιας εκκλησίας η οποία δεν έχει... Αυτά δεν έχει αυτά. Τους Αγίους πάνε, παλιά είναι. Δεν έχει αυτά που αναφέρει η εποχή του στο Δήμου. Πέστε λοιπόν παρακάτω. Δεν αυτά δεν θα τα ακούμε καθόλου. Δεν είσαι εντός του θέματος. Δεν είναι εντός θέματος. Δεν είσαι. Για την απόσχηση που λέμε. Δεν είμαι εντός. Μιλάτε για την απόσχηση. Και είπαμε. Απεσχίστηκα από όλους σας γιατί είσαστε δικοί, γιατί είσαστε τούτοι, γιατί είσαστε εκεί. Τελείως. Αυτή είναι η απολογία σου. Αυτή είναι. Βεβαίως. Και δεν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για... Κάνει σε μένα ότι είμαι αυτός και εγώ θα με κατηγορήσει και θα πεις ότι εγώ απεσχίστηκα ψά, δεν σε μνημονεύω για αυτό το κίνο. Αυτό δεν σου λέω. Δεν σε περιορίζω. Δεν με περιορίζετε. Για τους λόγους. Εσείς θέλετε να ακούω κάτι πράγματα αστήρικτα για να έχετε μετά τη δυνατότητα να απόψετε το κεφάλι του άλλου επειδή δεν πατάει σε πατρικά χωρία. Δεν σας αρέσουν αυτά τα πατρικά χωρία. Δεν σας αρέσουν. Ούτε κανόνες σας αρέσουν. Τίποτα. Εξομοιώνεις εποχές. Φυσικά οι εποχές επαναλαμβάνεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι αιρέσεις πάντοτε υπήρχαν. Έλειψαν ποτέ οι αιρέσεις. Σε πάμε να σε βάλουμε στην απολογία και δεν παίρνεις. Χωρώνεις τα νέα. Τι να πω σε βαθμό, τι να πω. Δεν έχουν δε ορθόδοξο πρόνημα όσοι διαθούν τα δόγματα και όσοι δεν ευθυγραμμίζονται με τους ιερούς κανόνες. Μια θαυμασία εικόνα την οποία μας δίδει ο Άγιος εν προκειμένου. Για την Εκκλησία είναι ο παράλληλος βράχος και τα αφρίζοντα επάνω του κύματα. Ενσωματωμένοι στο βράχο Εκκλησία είναι οι ορθά φρονούντες και πράττοντες και αφρίζοντα κύματα είναι οι κακώς φρονούντες και πράττοντες, έστω και αν τυπικά κινούνται στον χώρο της Εκκλησίας. Στους κακώς φρονούντες και πράττοντες διδάσκει ότι πρέπει να τους αποστρεφόμεθα και να μην έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς, έστω και αν είναι επίσκοποι, μητροπολίτες, πατριάρχες ή και ολόκληροι σύνοδοι. Έτσι διαφυλάτε με την ενότητα της Εκκλησίας και είμαι θα ομόφρονες με τους Αγίους και τους ιερούς κανόνες. Οι επίσκοποι όμως, έχοντας τελείως αντίθετο φρόνημα από τους Αγίους και δι' παπικών, θεωρούν σχίσμα το να αποσχιστεί κάποιος από τον επίσκοπο, ο οποίος δεν έχει προφανώς ορθόδοξο φρόνημα, τον θεωρούν δε εκτός εκκλησίας, έστω και αν ορθάφρονη και στηρίζει σε δογματικούς λόγους αυτή την απόσχιση. Είναι δε έξω από κάθε ορθόδοξο πραγματικότητα, όταν αντί να διορθώσουν τις πλάνες και εκτροπές των, εγκαλούν
αυτούς οι οποίοι αντιδρούν ορθόδοξα σε αυτές. Στην υπόθεση λοιπόν του σχίσματος για την οποία κατηγορούμε, αναφέρω ότι δεν είναι μόνο οι προαναφερθέντες λόγοι της μηχεπιβασίας δηλαδή και της αποδοχής και της μη αποδοχής του κατηγόρου μου επισκόπου κυρίου Ιγνατίου Λάπα από τον ναό, για τους οποίους... Επισκόπου. Σεβασμιωτάτο επισκόπου. Για τους οποίους και δεν αποδέχομαι καμία εκκλησιαστική ευθύνη μαζί, δηλαδή πλέον και πρωτίστως υπάρχουν και άλλοι λόγοι δογματικοί, τους οποίους θα τους απαριθμίσω και θα φτάσω σε αυτούς. Όχι, αυτό θα το πάρει. Ποιο? Λόγοι δογματικοί εις βάρος του επισκόπου. Δεν κατάλαβα. Ο επίσκοπος δογματικός είναι εκτός δόγματος, ο επίσκοπος. Σεβασμιότατε, σας καταθέτω και σας απολογούμε, γιατί εγώ λέω ότι δεν είμαι, δεν κάνω σχίσμα και δεν είμαι εκτός εκκλησίας. Κατηγορείτε ότι είμαι εκτός εκκλησίας, το καταλάβατε αυτό. Εκτός εκκλησίας και μετά έρχεσαι τώρα. Και η εκκλησία θεωρεί όλα από τον εαυτό του. Και λέει ότι δεν με αναγνωρίζεις εκτός εκκλησίας. Συγκεκριμένο επίσκοπο. Αυτό είναι παπισμός. Το καταλαβαίνετε αυτό, το καταλαβαίνετε ότι είναι παπισμός, το καταλαβαίνετε αυτό. Ξαναδιάβασε αυτή την παράγραφη. Ποια? Αυτό την εισαγωγή που κάνεις τώρα. Οι επίσκοποι, λέω, έχονται τελείως αντίθετο φρόνημα από τους Αγίους μας, που τους ακούσατε μισές από τους Αγίους. Λίγο πιο πάνω τι είπες. Είπα για την παράλληλο πέτρα και τα αφήσω στα κύματα. Θέλετε να το ξαναδιαβάσω. Αυτό λέω. Οι επίσκοποι, λοιπόν, έχοντας τελείως αντίθετο φρόνημα από τους Αγίους και δι' παπικών, θεωρούν σχίσμα το να αποσχιστεί κάπως από τον επίσκοπο, ο οποίος δεν έχει προφανώς ορθόδοξο φρόνημα. Τον θεωρούν δε εκτός εκκλησίας. Πώς το κάνεις εσύ από το συγκεκριμένο επίσκοπο, γιατί για το συγκεκριμένο λέω εγώ. Μιλάμε, πατέρ μου, για μένα. Μα γιατί, για εσάς είπα εγώ. Για τον... Τι είπα για εσάς είπα. Υποταλήσεις, δεν λες. Αυτό με κατηγορεί ότι είμαι εκτός εκκλησίας. Όχι, από το δικαστήριο απεφάσισε. Ποιο δικαστήριο απεφάσισε ότι είμαι εκτός εκκλησίας του δικαστήριου. Γιατί κατηγορείστε. Ο κατήγορος είναι ο σεβασμιότατος. Για τα 12, για τα 13. Ναι, ο κατήγορος αυτός δεν είναι. Όχι, το δικαστήριο. Όχι, ο κύριος ο πρωτοβάθμιος συνοδικό δικαστήριο. Το δικαστήριο, το επισκοπικό δικαστήριο που κατεδίκασε για τα παραπτώματα, ότι διατάξει τα παραπτώματα, το δέχτηκε το δικαστήριο. Κατηγορήστε, δεν σας κατηγορούμε εμείς. Όχι εσύ, δεν είπα εσείς με κατηγορείτε. Αλίμονο. Κατηγορήστε λοιπόν. Όχι, ο σεβασμένος επίσκοπος, αυτός με κατηγορεί. Όχι. Ποιος κατηγορεί. Δικαστήριον. Μα το δικαστήριο που φασίζει δεν κατηγορεί. Κάποιος κατηγορεί. Το δικαστήριο να πεπάσει ότι είναι ένοχος αυτών των κανονικών ταυτομάτων. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι είναι ένοχος ο κατηγορούμενος των συγκεκριμένων κατηγοριών παραπτωμάτων. Ποιος τις απένωσε τις κατηγορίες, Άγιε Φιλίππον, ποιος τις απένωσε, υπάρχει κάποιος κατήγορος. Στο δικαστήριο δεν έρχεται ο ανακριτικός φάκελος. Αυτόματα, αυτόματα, ανακριτικά, μαγικά, μαγικά συνετάξεις, μαγικά συνετάξεις. Τα διαβάσαμε. Ποιος διέκρινε στις ανακρίσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αναφερόμενος λοιπόν στην υπόθεση του σχίσματος για την οποία κατηγορούμε, αναφέρω ότι δεν είναι μόνο οι προαναφερθέντες λόγοι της μηχεπιβασίας, δηλαδή και της μη αποδοχής του κατηγόρου με επισκόπου, σεβασμιωτάτου επισκόπου κυρίου Γνατίου Λάπα από τον λαό, για τους οποίους και δεν αποδέχομαι καμία εκκλησιαστική ευθύνη μαζί του, αλλά επιπλέον και πρωτίστως υπάρχουν και άλλοι λόγοι δογματικοί, τους οποίους και κατωτέρω θα απαριθμίσω, εις το τέλος της απολογίας μου θα τους απαριθμίσω, για τους οποίους και δεν θέλω να έχω καμία εκκλησιαστική ευθύνη με τον σεβασμιωτό επίσκοπο κύριο Γνάτη Λάπα και με τους υπόλοιπους κάθε επέκταση. Εντάξει. Άρα, λοιπόν. Δικαίωμά. Ναι, δικαίωμά μου. Έρχομαι τώρα, ποια κατηγορία είναι για τους εσωτερικούς μήνες. Και εδώ θα αναφερθούμε λιγάκι στους εσωτερικούς μήνες, γιατί κατηγορούμε γι' αυτό. Ότι δεν αρνώσα την αγιότητα. Η ενδεκάτη. Ασεβία προς την ιερά μνήμη του Αγίου Εθνοιερωμάτου στο στόμα. Εντάξει. Η ενδεκάτη. Thank you.
Για την κατηγορία επί ασεβία προς την ιερά μνήμη του Αγίου, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, έθνο ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης. Σας λέω τα ακόλουθα. Αυτή ειδικά η κατηγορία, Άγιοι Δικαστές, εκθέτεν επανόρθωτα τους επισκόπους στα μάτια του λαού, δεν λέω του Θεού, διότι αυτόν όπως εκ των πραγμάτων φαίνεται προφανώς δεν τον φοβήστε, και αποδεικνύει περίτρανα το ότι ό,τι αποφασίζουν οι επίσκοποι πρέπει ο λαός να το αποδέχεται αδιαμαρτύρητα και αναντήρητα. Σας ευτύχησε στην υπόθεση της αγιοποίησης του Χριστόμου Σμύρνης το ότι κάποιοι εσκάλισαν την υπόθεση αυτή της αγιοποίησεως και απέδειξαν ότι αυτή έγινε καθ' υπόθεση της μασονίας. Σας ευτύχησε το ότι απεκαλύπτησαν όλα τα πιστεύω του Αγίου σας, εντός εισαγωγικών Αγίου, τα οποία απεδείκνυαν τον εσωτερικό του κόσμο καθαρά ειδωλολατρικό και προτεσταντικό και ουδέ ίχνος έχοντα ορθοδοξίας. Σας ευτύχησε το ότι απεδείχθη... Σε ποιους απευθύνεις? Στο δικαστήριο απευθύνομαι. Εμάς μας ευτύχησε, σε εμάς, σας. Σας ευτύχησε. Γι' αυτό τον εγκαλέσατε. Και γι' αυτό εγκαλείτε, γι' αυτό τιμωρήθηκε. Δεν με κατηγόρησε, δεν με εγκαλέσετε το πρώτο δικαστήριο, το πρωτοβάθμιο, οι επίσκοποι. Έτσι, εσάς οι επίσκοποι, εσύ είναι όπως. Τι αναφέρεσαι στο γενικά. Γενικά, στους επισκόπους λέω. Με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ακούστε λοιπόν, ποιος ήταν ο Άγιος. Ακούστε για τον Άγιο. Γιατί. Ακούστε, τιμωρήθηκε. Ποιον Άγιο. Εσείς τον Άγιο. Κρίνουμε εμείς. Τον Άγιο. Τα έργα του και η ζωή του τον κρίνει. Φυσικά τον κρίνουμε. Πώς θα τον κρίνατε. Εσείς δεν τον κρίνατε γιατί τον κάνετε Άγιο. Δεν τον κρίνατε. Όχι, τέλος πάντων. Σας ευτύχησε το ότι απεδείχθη από την έρευνα η διαμόνητη πατρίδα θυσία του. Ενώ για την πίστη του ως Ορθοδόξο Αρχιερέως δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Σας ευτύχησε υπερβολικά το ότι απεκαλύπτησαν τα σχέδιά σας. Πάτε, σας παρακαλώ. Να τον χαλκεύσετε καταρχάς ως Άγιο και κατόπιν να τον χρησιμοποιείτε ως γέφυρα. Μπαίνουμε σε ένα ιερό σημείο. Ποιο είναι το ιερό σημείο? Της Αγιότητος. Ιερό σημείο. Μισό λεπτό. Μιλάω εγώ τώρα. Και μετά. Μπαίνουμε σε ένα ιερό σημείο για τις δίκες. Είναι θέμα δικό σας, προσωπικό, να έχετε τις προσωπικές σας... Κατηγορείτε για το. Να μην... Εντάξει. Δεν θέλετε να απολογηθώ. Εγώ για πρώτο, δεύτερο, τρίτο λόγο δεν δέχομαι να γυρίσω. Εγώ έγραψα 500 λόγους και τις πελέκτα σκουπίδια. Τι το βιβλίο, εντάξει. Το βιβλίο θα με δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν Άγιο. Αχ, Άγιο επιλίγο. Ολόκληρο βιβλίο και δεν δώσατε σημασία, εναντίον του Αγίου σας που να γράφαμε κάτι για τον Άγιο. Του Αγίου μας. Εσύ τον αναγνώρισα, εγώ τον αναγνώρισα. Του Αγίου της Εκκλησίας μας. Του Αγίου σας. Οι επίσκοποι δεν αναγνώρισαν. Εγώ τι λέω. Της Εκκλησίας. Έχουμε και μασόνους αγίους και αιρετικούς και οικουμενιστές και αντιμοναχιστές. Έχουμε αγίους και ειδωλολάτρες αγίους. Έχουμε αγίους τέτοιους. Της Εκκλησίας είναι αγίους. Είναι της Εκκλησίας Άγιος. Αυτά είναι στοιχεία. Είναι στοιχεία. Είναι στοιχεία της απολογίας του κατηγορουμένου. Είναι στοιχεία της απολογίας του κατηγορουμένου. Δεν πρέπει να σας αποδείξει ότι ο Άγιος ήταν μασόνος και αιρετικός. Πώς ήταν μασόνος. Πώς θα αποδείξει ότι είναι αυτός. Τα γράφει. Σας τα παρακολουθούμε λοιπόν. Ακούστε τα. Ακούστε τα και διεξέψτε τα. Βράστε ένα βιβλίο. Εσείς είστε του Αγίου. Κάντε ένα βιβλίο. Κάντε στον κόπο να πάτε στην βιβλιοθήκη στην Εθνική. Εγώ πήγα 3 χρόνια τρέχα στις βιβλιοθήκες. Τα αντέκρουσε κανείς το βιβλίο. Το έβγαλε τους Εβραίους. Πού να... Μας φέρνετε τις κριτικές του. Τις κριτικές του βιβλίου. Του βιβλίου. Είναι οι άνθρωποι που έχουν διαβάσει. Τις κριτικές του βιβλίου. Μας λέτε αν γράφετε τις κριτικές. Τις κριτικές. Εσείς μετράτε σε... Εσείς γράφετε επικριτικά. Το βιβλίο ελέγχεται από την αξιοπιστία από το περιεχόμενο. Αν κάποιος το αμφισβητήσει... Πρέπει να γράψει. Πρέπει να γράψει. Και να αναφερθεί σε άλλα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Μα εδώ υπάρχει συγκεκριμένη... Συγκεκριμένη αυτή εδώ... Φτιάξαμε έναν Άγιο υπέρ του οικουμενισμού. Μέγα οικουμενιστή, πρωτεργάτη του οικουμενισμού. Οπότε γιατί σήμερα τον Πάπα να τον καλέσετε και να τον προσκυνήσετε εδώ. Σας ευθύγησε λοιπόν, σας ευθύγησε υπερβολικά το ότι απεκτήσατε τον έκανε και σας ευθύγησε υπερβολικά. Οι φίλοι σας το κάνουν αυτό. Ποια? Οι φίλοι σας, οι παρόντες εδώ. Πού το ξέρετε, ρωτήστε τους.
Εγώ δεν ξέρω. Αλλά εκείνοι το έκοψαν. Ναι. Ρωτήστε. Είναι συνοστισμένοι, έχουν καταλάβει να πει κάποια πράγματα. Οι ευρύ φορείες τα κουμπίσκονται και καταλάβουν πάντα το κουμπί, δηλαδή με τον νόμο τους. Σας ενδείξει υπερβολικά το ότι απεκαλύπταν τα σχέδιά σας να τον καλκεύσετε καταρχάς ως Άγιο και κατόπιν να το χρησιμοποιήσετε ως γέφυρα στην προώθηση των οικουμενιστικών σας σχεδίων τα οποία αποσκοπούσαν στο ξεπούλημα της πίστεως. Σας ευτύχησε η ενημέρωση του λαού γύρω από το θέμα και η αφύπνισή του, ώστε από αυτό να καταλάβει πού τον οδηγείτε και στα υπόλοιπα. Και κατ' επέκταση, πόση εμπιστοσύνη πρέπει να σας έχει. Σας ευτύχησε το ότι αμφισβητείτε η αυθεντία και το παπικό σας αλάθητο και το ότι άρχισαν να μετρούν πλέον αντίτρομα τα πράγματα για σας. Σας ευτύχησε τέλος το ότι βρίσκεστε πλέον σε ένα μονόδρομο και δεν μπορείτε να κάνετε μπρος ούτε πίσω. Από τη μία σας πιέζουν οι σκοτεινές δυνάμεις και οι αιρετικοί και από την άλλη αποκάλυψη των σκοτεινών σας σχεδίων και η αφύπνιση του λαού. Και ως προς τούτο το σημείο είστε αξιολύπητοι όλοι οι επίσκοποι και αξιοδάκριτοι. Διότι ενώ θα έπρεπε έπειτα από την αποκάλυψη όλων των στοιχείων να ζείτε δημοσίως συγγνώμη και να επαναφέρετε τα πράγματα στη θέση των, ώστε να περισσώσετε κάτι από την καταρακωθήσα υπόλοιψή σας, εσείς πιεζόμενοι προφανώς από τις σκοτεινές δυνάμεις, επίσατε καταρχάς την ίσα κατά το δι λεγόμενο. Γιατί μας αποδίδετε τέτοιες σκέψεις. Γιατί μας αποδίδετε και με τέτοια μάλιστα λεπτότητα. Το κατάθεσα στη σύνοδο και δεν μου απάντησε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν θέλω να το διαβάσω. Δεν θέλω να το διαβάσω. Γιατί μας αποδίδετε κατηγορίες που έχουν αποκτήσει πραγματικότητα. Λες, αυτά που λες ότι εγώ είναι δικά μου, τα πιστεύω αυτά που λες εσύ. Εφόσον λοιπόν εκατοντάδες στοιχεία που λένε ότι ήταν οικουμενιστή, αιρετικό, ίχνος μεταλλεία και μεταλλεία δεν είναι, ίχνος, μεταμελία, συγγνώμης και... Άρα πρέπει να πω ότι ήταν Άγιος. Έτσι πρέπει, για να δείξουμε τα μέλη, πώς πρέπει, γιατί κατά τη γνώμη σας... Πήγαμε από αυτό το θέμα, παρακάτω. Όχι, δεν πήγαμε από αυτό. Θα φύγουμε σίγουρα, περιμένετε λίγο, ακόμα είμαστε στο τρένο. Δεν είμαστε. Είμαστε ακόμη. Είμαστε. Έχω αμφισβητώ και αρνούμε την αγιότητα. Θα ήθελα να σας αναφέρω, Άγιοι Δικαστές, Άγιοι Δικαστές, ήθελα να σας αναφέρω το εξής. Πάνω στο θέμα αυτό, ότι μόλις κυκλοφόρησε το βιβλίο, για την ανέρεση της παρανόμης αγιοποίησης, το απέστειλα ταχυδρομικός. Παράνομος αγιοποίησης. Η Εκκλησία έχει αποφανθεί. Ο άνθρωπος δεν παραζέρεται. Γιατί γράφει το βιβλίο. Παρανέρεσε το. Παράνομος. Παράνομος αγιοποίησης. Ναι. Το λέει ένα εργοναρχός αυτό. Βεβαίως. Παράνομος. Με τα στοιχεία. Αντικανονική. Παράνομος. Παράνομος. Άρα το νόμο ποιο. Το νόμο των εκκλησιαστικών της παραδόσης Ορθοδόξου. Ναι, γελάστε, γελάστε. Γελάστε με την Ορθόδοξη παράδοση. Γελάστε. Θα σας πάρουν και φωτογραφία έτσι. Το νόμο γελάω. Για ποιο? Όχι με την παράδοση. Όλη η παράδοση είναι αντίθετη. Δεν έχουν αγίους ερεκούς. Όχι ο νόμος επομένως. Άρα είναι παράνομος η αγιοποίηση. Έχεις την αγιότητα του Αγίου για αυτούς πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Την αγιότητα του Αγίου. Όχι, δεν τελειώσαμε. Θα ασχοληθείς εσύ με την αγιότητα. Είναι προσωπικό σου πιστεύω. Το ανέρεσες αυτό και η άλλη απόφαση έκλεισε το ακούσαμε. Τελείωσε. Εκκλησίας. Τελείωσε. Ποιας εκκλησίας. Τελείωσε η απολογία του. Και τελείωσε το επισκόπο. Τελείωσε η απολογία του πάνω στο... Α, εκκλησία δηλαδή. Εκκλησία. Εκκλησία είναι... Όπου επίσκοπος έχει και εκκλησία. Όταν μπορώ να πω ότι έχω το λόγο τελείωσε αυτό και αλλιώς. Σας βγάζω 50 χωρία που λέει ότι όταν επίσκοπος πάρει πρέπει να φεύγουμε από αυτό. Προσωπικός. Δεν κρίνομαι... Τι φλήμακο, ήθελε, δεν λες... Εσύ, δεν κάνουν τι. Εσύ απολογείσαι. Εσύ λέω, δεν πιστεύω ότι είχε εκκλησία. Εσύ απολογείσαι και λες εγώ δεν τον δέχομαι αυτόν τον Άγιο για πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και πάρτε το βιβλίο... Για ένα βιβλίο ολόκληρο δεν τον δέχομαι. Δεν το δω. Το έχετε μελετήσει το βιβλίο όμως. Τι σε νοιάζει εμένα. Πώς θα μελετήσει το βιβλίο. Πώς θα μελετήσει το βιβλίο. Πώς θα μελετήσει το βιβλίο. Το μελετήσαμε. Είναι ένα λίγο λεπτό που έχουμε μελετήσει. Και τι έχετε να πείτε από αυτού. Τι έχετε να πείτε από αυτού. Άγιε Φιλίππο. Είναι υποχρεωμένο. Βεβαίως. Βεβαίως. Θα βγάλετε απόφαση. Θα την βγάλω. Α, έτσι. Τρυπά. Χριστό και παραμύστο. Θα πρέπει Άγιε Φιλίππο. Επιτέλους. Θα πρέπει Άγιε Φιλίππο να πείτε πόσον
το μέλλον. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για τη συγκεκριμένη πράξη που το αποδίδεται, ότι μελετήθηκε το βιβλίο εκ μέρους σας, εφόσον είστε δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δεν θα μας υπαγορεύσετε, κύριε συνήγορε, εσείς τότε γιατί τι θα κάνουμε και πώς θα διατυπώσουμε. Γιατί παραμένατε λοιπόν. Σαν δικαστής παρεμβαίνω. Την επόμενη κατηγορία. Την επόμενη κατηγορία. Εντάξει, τελείωσα. Την απολογία του επί της κατηγορίας. Την επόμενη. Τελειώνω. Το έχετε καταθέσει. Όχι, θα το ξανακαταθέσουμε. Αλλά σημαίνει από ένας πατέρα. Έχετε τη διάσκεψή σας. Μετά. Όχι τώρα. Γιατί μετά. Μετά. Λοιπόν, αν το... Σεβασμό, τα πρόεδρε. Μαζί με τις κασέτες. Θα τα πάρετε όλα αυτά. Σε παρακαλώ. Το βιβλίο όλο δεν έχει δημοσιευτεί. Δεν έχει λάβει αυτή. Κάθε επίσκοπος σαλαντήσε και εσύ το έχει παραλάβει. Πάτε το εκεί πέρα και δεν θα μας τα δώσεις. Μας τα δώσεις, τότε. Πρέπει να βοηθήσει το μετένα... Αντιλαμβάνομαι πως θέλετε να τον βοηθήσω, να του πω ας πούμε να βάλει μια μεγάλη μετάλληση και σαν συγγνώμη και να φύγουμε από εδώ. Αν το θέλετε. Εγώ θέλω. Νομίζω όμως ότι... Να τον βοηθήσετε, να πει τα βασικά, τα οποία βασικά όλα είναι αυτά για τον Ξωμήνιο και με διακόπτει ο Άγιος Πρόεδρος. Δεν είναι βασικά. Δεν είναι βασικά να έχουμε κάνει έναν μασόνο Άγιο. Δεν είναι βασικό. Δεν το πιστεύω γι' αυτό το αντιλαμβάνομαι. Ήτανε μασόνος, ήταν οικουμενιστής, ήταν φιλοπαπικός, έλεγε ότι προς ήταν αρχαίγονη εκκλησία, ίδια με την Ορθοδοξία. Ή έφανε πάστορες και κακηρύτας στον αυτό, ήταν αντιμοναχητής, ειδωλολάτρης. Πατριοδολάτρης ήταν. Μόνο αυτό δεν ήταν. Πώς ήταν Άγιο. Σε παρακαλώ. Πάτε Ευθύμια. Έκλεισε το θέμα. Έκλεισε. Παρακαλώ. Έκλεισε. Σκανδαλισμό των πιστών. Για το σκανδαλισμό των πιστών δεν σας αναφέρω τίποτα, να μην σας κουράσω άλλη. Τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Πώς τελειώσαμε, δηλαδή έτσι αμέσως τελειώσαμε. Κατηγορίες, τελειώσαν. Δεν πρέπει να πω τίποτα άλλο. Στο λεπτό. Επί των κατηγοριών τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε ποια άλλη κατηγορία. Η τελευταία. Ποια. Η τελευταία. Σκανδαλισμός των πιστών. Αυτό είναι το. Θέλετε να σας κουράσω να το πω. Όχι. Να απολογηθείτε σε αυτού. Θα αναφερθώ στους κανόνες. Στους κανόνες βάσει των οποίων με τιμωρήσατε στο προηγούμενο δικαστήριο. Θέλετε να τα ακούσετε αυτό. Όχι, αυτό δεν θέλω να το. Γιατί? Αφού είναι εκτός θέματος κανόνες. Οι κανόνες είναι εκτός θέματος. Δεν σας ενδιαφέρει. Συνολικότερα. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Πες θα μιλήσει για τον σκανδαλισμό. Είπε δεν έχεις να πεις τίποτα γι' αυτό, έτσι. Όχι, δεν έχω να πω. Έτσι. Έχω γράψει πολλά. Ναι. Αλλά επειδή εσείς βιάζεστε να βγάλετε την απόφασή σας. Βιάζεστε. Λέω να μην σας κουράσω με αυτό το θέμα του σκανδαλισμού. Προκρίνει. Αφού με λέτε δεν τέλειωνε. Τέλειωσε. Έχω να πω και τους κανόνες βάσει και οποίοι με κατεδίδει στο προηγούμενο δικαστήριο. Δεν θέλετε να το ακούσετε αυτό. Ή ακούω στο προηγούμενο δικαστήριο. Μα τι λέτε, Άγιε Φιλίππο, το δικαστήριο με τιμώρησε με κανόνες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Τι σας ενδιαφέρει τότε. Θα κρίνουμε εμείς. Εγώ θα τα συμπαναφέρω και εσείς θα κρίνετε. Βεβαίως, εσείς θα κρίνετε. Εμείς θα κρίνετε. Ακούστε λοιπόν. Συγγνώμη, υπάρχουν κανόνες. Άγιε Πρόεδρε. Πέντε φύλλα κανόνες αναφέρετε στον διαβόλου και στα πρακτικά σας. Για τη στοιχειοθέτηση των αδικημάτων που αποδίδονται και για τα οποία κατηγορήθηκε και δικάστηκε, αναφέρω κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες είναι εκτός θέματος. Αντιλαμβάνεστε. Και λέμε ο κατηγορούμενος και ο απολογούμενος αναφέρει κάτι και λέει ότι με δικάσατε με κανόνες οι οποίοι δεν αφορούν την υπόθεση. Πώς λοιπόν το δικάσατε. Εκτός. Να σου το πει και αυτό. Και κάτι άλλο πιο προηγουμένως θέλω να ακούσετε. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να θυγεί και από το οποίο διαφαίνεται η συσκότηση της αληθείας και η σκοπιμότηση των Αγίων Δικαστών του προηγουμένου δικαστηρίου. Είναι γνωστό ότι σε όλες τις Ορθόδοξες Συνόδους, όταν προσήλθονται οι κατηγορούμενοι δια να δικαστούν, τους υπεδεικνύεται η πλάνη των, τους απεδεικνύεται η ορθή θεολογική και πατερική δασκάλη της Εκκλησίας και εφόσον δεν μετενοούν, ετιμωρούνται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας δια να μην πολεμηθούν και τα υγιή μέλη. Αυτό σας λέω. Πώς με δικάσατε και πώς με τιμωρήσατε το προηγούμενο δικαστήριο. Δεν σας ενδιαφέρει. Πρέπει να δείτε ποιο το σημείο. Έτσι λειτουργούσαν τα εκκλησικά δικαστήρια ως θεραπευτήρια. Από τα οποία απεκόπτε το διακύματο των σάπιων και νεκρό μέλος για να προστατευτεί το υπόλοιπο σώμα. Αυτό συνέβαινε κυρίως για θέματα διδασκαλίας και πλάνης.
ποιο κανόνα. Καθώς επίσης και τα αθλήματα και τις πατρίες. Δεν είναι καλή, δεν είναι. Το δικαστήριο λοιπόν το προηγούμενο, το προηγούμενο, συνέβη το εντελώς αντίθετο. Υπήρξε καταδίκη για τις πλήρες κατηγορίες οι οποίες τίπτονται διδασκαλίας, πλάνης, μνημονεύσεως, σχίσματος κλπ. Χωρίς καν να αναφερθεί ο δόδοξος διδασκαλίας της Εκκλησίας. Ώστε να αποδειχθεί η πλάνη και να τεκμηριωθεί η ποινή. Μιλάμε για τους κανόνες τώρα. Δηλαδή αποφασίζομαι και διατάζομαι. Αυτή η στάση των δικαστών του προηγούμενου δικαστηρίου αφενός μεν αποδεικνύει το αστήρικτο και έολον των κατηγοριών, αφετέρου δε την καταναγκαστική και αποκαθορισμένη επιβολή των ποινών. Αν εν παραδείγματι ήταν ορθή η κατηγορία περί διαστροφής εκ μέρους μου των λόγων του Αγίου Ανεξοστόμου, ουδέν δε δικάζων επισκόπους πλην ενίων, θα έπρεπε το κλείσας καθημερινό σκάνδαλο και περίγελο στον κόσμο, ίσως όμως ο Θεός εμόραν των επισκόπων δικαστών. Να, του πρωτοβαθμίου, ούτως ώστε να επικαλεστούν τιού τους κανόνα, δια να γίνει πλέον κατάδειλος η απάτη, η σκευωρία και η δαιμονική προαίρεσή των και στον πλέον αδαή και απλοϊκό χριστιανό. Αυτό το κανόνα επικαλέστηκαν. Αυτό το κανόνα επικαλέστηκαν το δικαστήριο. Δεν θα πει τίποτα για τους δικαστές. Τους αγίους δικαστές. Αυτό το κανόνα επικαλέστηκαν. Λέει ότι ο κανόνας δεν θέλουμε να ξαπνιμάσουμε. Γιατί με διώξανε. Με αποσχημάτισαν οι αγίοι δικαστές. Με αποσχημάτισαν. Με καταλαβαίνετε αυτό. Άλλο κανόνα. Ο 13ος κανόν, είπαμε για τον 4ο προηγούμενο της Πρωτοδευτέρας, ο 13ος κανόν της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τον οποίο επίσης αναφέρει η απόφαση, διορίζει να καθαιρείται ο κληρικός ο οποίος με πρόφαση κάποιων εγκλημάτων θα χωριστεί από τον οικείο επίσκοπο και δεν θα μνημονεύει το όνομά του στις ακολουθίες και τα μυστήρια. Και εδώ πάλι υπάρχει άφθονος συσκότησης και διαστροφή από τους δικαστές επισκόπους, διότι ο εν λόγω κανόνα αναφέρεται σε όλα τα άλλα θέματα εγκλήματα, τα οποία θα διαπράξει ο επίσκοπος πριν το θέμα της πίστεως. Απόδειξη τούτου είναι ότι δια τα θέματα της πίστεως, δια τα οποία θα διακόψει την εκκλησιαστική ευκαιρία ο κληρικός, αναφέρεται αναντικός ο μετεπόμενος ιερός κανόν. Αν αφορούσε σε όλα στη λίμνη τα θέματα και της πίστεως, δηλαδή και τα υπόλοιπα, όπως ισχυρίζονται οι Άγιοι Δικαστές, ο εν λόγω ιερός κανόν τότε θα ήταν περιττός ο μετεπόμενος 15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Επειδή όμως εν τη διαστροφή και κακοβουλία των ή εν λόγω δικαστές, απέφυγαν συστηματικώς να τοποθέτησαν το θέμα στην πραγματική του βάση και θέση, το οποίο συνήθως στην αποτύχησή μου διαθέματα πίστεως προσέφυγαν στον παρόντο κανόνα, χρησιμοποιώντας αυτόν ως δεκανίκη, ούτως ώστε να τον έχουν ως αίρισμα δια την καταδίκη μου, ενώ αντιθέτως εφαρμόζοντας τον μετεπόμενο κανόνα, έπρεπε, αν ήταν ορθόδοξοι επίσκοποι, να με ενέσουν και να με τιμήσουν. Ο επόμενος κανόν, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση από τους εν λόγω δικαστές, είναι ο 14ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Αυτός ο ιερός κανόν είναι απαράλλακτος με τον προηγούμενο, τον οποίο αναφέραμε ανωτέρω, με τη μόνη διαφορά ότι τιμωρεί τους επισκόπους, οι οποίοι θα διαπράξουν αυτό το παράπτωμα. Είναι όμως άξιον απορίας, γιατί συνέγραψαν και αυτόν τον κανόνα στην απόφασή των, καθώς είναι απαράλλακτος με τον προηγούμενο. Δια να εμπλουτίσουν την απόφαση με σωρία ιερών κανόνων, στιβαγμένων, να το δει λεγόμενο ως πλήνθους και λήθους και κεράμους, ατάκτος ερημένους, ή μήπως επειδή αναφέρεται ο εν λόγω κανόν εις επισκόπους, με εξέβαλαν προφανώς ως επολαπτώμενο επίσκοπο, τον οποίο έπρεπε να πατάξουν παντιοτρόπως, διότι ήταν ανώμοιος με αυτούς των. Και κάτι άλλο αξίζει εδώ να αναφερθεί. Όπως ελέγχθη στην εν λόγω απόφαση οι Άγιοι Δικαστές, εμνημόνευσαν τον 4ο, τον 13ο και τον 14ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Κατωτέρω απέφυγαν να προχωρήσουν, διότι το έδαφος δι' αυτούς ήταν πλέον αρκοθετημένο. Ο επόμενος δηλαδή 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας, αν ανεπαίρετο, θα κατήβγαζε με άπλετο φως την όλη υπόθεση, διότι ακριβώς αναφέρεται στα θέματα της πίστεως. Θα τοποθετούσε τα πράγματα στη θέση των και επιπλέον θα μας έδινε την εντύπωση ότι οι Άγιοι Δικαστές είχαν κάποια στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης. Το σημείο αυτό αποτελεί αυτό δείγμα της όλης διαθέσεως των δικαστών και της καλκευμένης αποφάσεώς των. Ναι, θα τελειώσουμε σε λίγο. Επειδή έχουμε αγωστεί, έχει πολύ να κάνουμε γιατί άλλοι μάλλον. Οι κανόνες είναι κάποιοι, ακόμα κανόνες είναι που πρέπει να τελειώσουμε. 5-6 κανόνες. 5-6 κανόνες θέλεις μισή ώρα. Όχι, μισή ώρα. Σε παρακαλώ. Θα τα κάνουμε διακοπή να τα πούμε και μετά. Όχι, όχι. Θα πάμε διακοπή, δεν πειράζει. Όπως θέλει, θα ξεκουραστεί. Να τελειώσει το πρόβλημα. Να τελειώσουμε. Το κανόνα αυτόν με πιο συντομία για να μην... Με άνεση. Δεν τα κάνουμε διακοπή να τα πούμε με άνεση. Εντάξει. Δεν θέλουν οι Ιδρύματα. Μόνο
Όχι με συντομή, όμως με άσχημα. Μάλιστα, είναι οι κανόνες που με τιμώρησαν. Βάσει τον κανόνα που τιμωρήθηκα. Ο επόμενος κανόνας, τον οποίο αναφέρω στην απόφασή των οι άλλοι δικαστές, είναι ο έκτος της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ο κανόνας ούτως συνοπτικός εξετάζει τα πρόσωπα των δικηγόρων δια την κατηγορία επισκόπου, τα οποία πρέπει να είναι ακατηγόρητα και ανεπίληπτα, προκειμένου περί εκκλησιαστικής και όχι ιδιωτικής κατηγορίας. Διακελεύει δε ποια πρόσωπα γίνονται δεκτά και ποια όχι δια την κατηγορία του επισκόπου. Επίσης αναφέρεται πριν εξεταστούν οι κατηγορίες, ο κατήγορος υπογράφει έγγραφο ταυτοπαθίας. Και αυτός λοιπόν ο ιερός κανόνας εξεταζόμενος από την αρχή ως το τέλος είναι εκτός θέματος και προφανώς συνεράφει δι' να εμπλουτίσει και να καταστήσει βαρισίμαντο την απόφαση, διότι ομιλεί αποκλειστικώς δια τα πρόσωπα των κατηγόρων και όχι δι' εμέ, των κατηγορούμενων. Παράλληλα δε απευθύνεται προς κατηγόρους επισκόπους, προς κατηγόρους επισκόπων, ενώ εγώ αν ενθυμίστε δεν έχω αυτή την χάρη. Εν συνεχεία, ο κανόνας ο οποίος μνημονεύεται είναι ο τέταρτος της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Και αναφέρεται στους μοναχούς, οι οποίοι με κάποια προσχήματα εγκαταλείπουν τα μοναστήρια και δημιουργούν πολιτικές ταραχές. Αναφέρει επίσης να μην ιδρύονται μοναστήρια άνευ της αδείας του επισκόπου, να υποτάσσονται οι μοναχοί στον επίσκοπο, να μην εγκαταλείπουν οι μοναχοί τα μοναστήρια των και να ασχολούνται με βιωτικές υποθέσεις και να μην δέχονται δούλο οι μοναχοί στο μοναστήρι, προκειμένου να τον κάνουν μοναχό άνευ της αδείας του κυρίου του. Το επιτίμιο δε διατιάφτα παραπτώματα αναφέρει ο εν λόγω κανόν είναι η ακοινωνισία και όχι η καθαίρεση και ο αποσχηματισμός. Και ο κανόν ούτως προσυρμόστη για να συμπληρώσει των χωρών των προηγουμένων κανόνων και προφανώς είναι και αυτός εκτός θέματος, διότι όπως προανέφερα η δική μου υπόθεση ανάγεται στα θέματα της πίστεως και όχι σε πολιτικά θέματα και υποθέσεις βιωτικές. Θα εδεχόμουν όμως ευχαρίστως έστω και αν η υπόθεσή μου δεν εμπίπτει στον εν λόγω ιερό κανόνα την ποινή την οποία αυτός ορίζει, δηλαδή της ακοινωνισίας, διότι το ίδιο έπραξα και εγώ, αποτυχιζόμενος από εσάς. Ούτως η μεταξύ μας απόσταση θα διευρύνεται, πράγμα το οποίο δεμέ θα αποτελούσε μεγάλη ευλογία, εφόσον θεωρώ τους επισκόπους ακοινωνούτους ως προς την ορθόδοξον πίστη και κοινωνικούς μόνο με τους αιρετικούς. Ο επόμενος κανόν, ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση, είναι ο 8ος της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός διατάσσει οι κληρικοί και οι μοναχοί να παραμένουν στους τόπους όπου έχουν ταχθεί, δηλαδή στα μοναστήρια ή στα προσκυνήματα, και να μην αφαδιάζουν κατά του επισκόπου, ιδάλλως να υπόκειται στα επιτήμια των κανόνων, εάν δεν είναι μοναχοί, να γίνονται ακοινώνητοι. Άγιοι δικαστές, συγχωρέστε με, αλλά ο εν λόγω κανόν προσυδειάζει άριστα στη λαϊκή έκφραση από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι σε όποιον κανόνα ανεγίνωσκον οι δικαστές τη λέξη ανυπακοή και ανυποταξία, ως αν να έβρισκαν λάθυρον, συναρμολόγουν αυτόν μετά των υπολείπων για να παρουσιάσουν ένα πλούσιο ορμαθό ιερών κανόνων και να εντυπωσιάσουν δια του κρίθουστον. Περιττό να αναφέρω ότι εν λόγω κανόν επιτάσσει ο μοναχός να παραμένει στη μονή του και όχι να εκδιώκεται από αυτήν όπως συνέβη εις εμέ. Ο επόμενος κανόν είναι ο 18ος της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος καθαιρεί τον κληρικό ο οποίος συνωμοτεί ή φατριάζει εναντίον των επισκόπων ή των συγκληρικών του. Η φατρία και η συνωμοσία οι οποίες αναφέρονται εδώ δεν έχουν δεμία σχέση με την νόμιμη διαμαρτυρία και την αντίδραση στην παράνομη εκλογή και δικτατορική επιβολή του επισκόπου στη Λάρισα. Εκτός ανάγκη οι πατέρες την κάθε διαμαρτυρία του λαού στα κακώς πράκτεντα ηθιμών, να αντιλαμβάνεται ως πατρία και συνωμοσία. Οπότε διαφαίνεται μια νοσηρά κατάσταση στο σώμα των επισκόπων και ένα σύνδρομο φοβίας και αποστασιοποιήσεως από τον λαό. Αντί δηλαδή να φουγκραστείτε τον πόνο του και να διορθώσετε τις παρανομίες που διαπράκτεται εις βάρος του, εσείς σε την προσπαθία της επιβολής των αποφάσεών σας, τους διαμαρτυρωμένους νομίμως και δημοκρατικώς, τους εκλαμβάνετε ως συνωμοτούντας, πατριάζοντας και τυρεύοντας. Εκ του κανόνας τούτου, τον οποίο συνέραψαν οι άγιοι δικαστές, διαφαίνεται η αδυναμία των να αντικρίσουν την αλήθεια και να δώσουν θεαρές τους λύσεις. Μήπως στη σημερινή διοίκηση εκκλησίας αναβιώνεται η περίοδος της δικτατορίας, όπου απαγορεύονται οι συνάξεις άνω των 5 ατόμων, ή συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και όλα ερμηνεύονται από τους δικτάτορες ως συνωμοσία και πατρία εναντί της αρχής. Μήπως ήρθε η ώρα κατά την οποία πρέπει οι χριστιανοί να θρηνήσουν, διότι επέστη ο καιρός της δύσεως της ελευθερίας των. Μήπως πρέπει να προσγειωθούμε στη σκληρή πραγματικότητα ότι απολέσαμε ανεπιστρόφως την αγιοπνευματική δημοκρατία και ελευθερία εν τη Εκκλησία. Μήπως πρέπει να διακηρύξουμε στεντορίως για να είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς με τους εαυτούς μας ότι ο μόνος ανελεύθερος αδιάφωνος και σκοτεινός τόπος είναι αυτός της σημερινής Εκκλησίας. Πάντως οι ενέργειες όλες αυτές της επιβουλής των αποφάσεων των σημερινών επισκόπων
καθώς και τα στημένα ιεροδικεία αυτό καταδεικνύουν. Είναι ανάγκη και στο σημείο αυτό να διακηρύξω ότι ουδής ιερός κανόν δεν υπάρχει, ο οποίος θα τιμωρεί τον λαό δια ιανδήποτε διαμαρτυρία του. Και επιπλέον ότι εγώ διαμαρτυρήθηκα μαζί με τον λαό νομίμως ως ένας εξ αυτών. Αν τώρα διείδων οι Άγιοι Δικαστές Τηρία και Πατρία, νομίζω πρέπει να τοποθετήσουμε τη σημερινή Εκκλησία στη θέση των σταλινικών καθεστώτων και της χιτλερικής δικτατορίας. Ο επόμενος κανόν είναι ο 34ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο κανόν ούτως, γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγρίτης, είναι ο ίδιος 18ος κανόν της 4ης Οικουμενικής και ανάγνωστη την ερμηνεία του εκεί. Όπερ με θερμενευόμενο νεστή, ότι οι Άγιοι Δικαστές τον προσέθεσαν και αυτόν απλώς για τη δημιουργία εντυπώσεων. Ο επόμενος κανόν της αποφάσεως είναι ο 10ος της 7ης Οικουμενικής. Ούτως διατάσσει, σύμφωνα με την ερμηνεία του Αγίου Νικοδήμου, να μην μεταβαίνουν από πόλη εις πόλη κληρικοί και να μην λειτουργούν σε κτηρίους οίκους των αρχών χωρίς την άδεια του επισκόπου των από τον οποίο έφυγαν. Η ποινή της παραβάσεως αυτού του κανόνος είναι η καθαίρεσης. Διερωτώμε λοιπόν, Άγιοι Δικαστές, ποια σχέση έχω εγώ με αυτόν τον κανόνα, καθώς τον έλαβαν από τη Μητρόπολη εκ της οποίας απεχώρησα κανονικό απολυτήριο και φυσικά δεν εγκαταστάθην σε ευκτήριο λοιπόν κάποιου άρχοντος, αλλά με την ευλογία της τότε Εκκλησιαστικής Αρχής και την άδεια του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας Αμπελακίων εγκαταστάθην νομίμως στο εξοπλίσιο του προφήτη Λιού Αμπελακίων. Παρατηρώ όμως ότι σημαίνει το ίδιο φαινόμενο με τους προηγουμένους κανόνες, δηλαδή η λέξη καθαίρεσης ήλκησε εκ νέου την προσοχή των Αγίων Δικαστών και ήνυξε τρόπο δυνά την όρεξή των δια να πίνουν το αίμα του Απολλωλότος. Ο επόμενος κανόν είναι ο τρίτος της Εναντιοχίας Συνόδου. Ο παρόν κανόν διακελεύει να μην καταλείπει ο κληρικός στην επαρχία του και μεταβαίνει σε άλλη χωρίς την άδεια του επισκόπου. Λειτουργών εκεί επί πολλά έτη. Η ποινή η οποία επιβάλλεται είναι η καθαίρεσης με την επιπλέον απαγόρευση να μην δέχεται ο άλλος επίσκοπος των κληρικών τούτων. Διαπολωθή φορά επαναλαμβάνω Άγιοι Δικαστές ότι εγώ και απολυτήριο έλαβον από τη Μητρόπολη εξ οποίας απήλθον και νομίμως εγκαταστάθηκε εξοπλίστου του προφήτη Ηλίου και φυσικά ουδέποτε προσελήφθη να επανέλθω σε αυτήν και δεν υπήκουσα. Είμαι βέβαιος πλέον ότι και πάλι η λέξη καθαίρεσης συνήρπασε και προσήλθησε τους Αγίους Δικαστάς ώστε να θεωρήσουν ότι έβρον στον εν λόγω κανόνα το ζητούμενο. Ο τελευταίος κανόν τον οποίο επικαλείται η απόφαση είναι ο 5ος της Εναντιοχία. Ο κανόν αυτός καθαιρεί τον κληρικόν ο οποίος θα καταφρονήσει τον επισκοπό του και θα λειτουργεί μόνος του σε κάποιο ιδιαίτερο ναό. Εδώ πάλι φαίνεται το έολο και αστρίβεται του κανόνα στην δική μου περίπτωση, καθώς ο κανόν αναφέρεται σε έναν απειθή και ανυπότακτο κληρικό, ενώ οι λόγοι δια τους οποίους απετυχήστην, όπως πάλι και πολλά της εξέθεσαν, αφορούν την πίστη. Γίνεται εκ νέου σαφής η προσπάθεια των δικαστών να υποβιβάσουν τα θέματα της πίστεως στο επίπεδο των λοιπόν προβλημάτων τα οποία δύναται να δημιουργήσει κάποιος κληρικός εξαιτίας του εγωισμού του. Μετά την ανασκόπηση και τον έλεγχο των ιερών κανόνων βάσει των οποίων καταδικάστηκαν από τους Αγίους Δικαστές, έρχομαι να προσθέσω λίγα δια τα αγιογραφικά χωρία, αναφέρονται και χωρία αγιογραφικά μέσα στην απόφαση, τα οποία επεκαλέστη η εν λόγω απόφασης για να προβώ και θα προβώ σε μια σύντομη κριτική των. Ανέφεραν και κάποια αγιογραφικά χωρία. Το πρώτο αγιογραφικό χωρίο το οποίο επικαλείται η απόφαση είναι το Ματθαίο Ζ15, το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να απομακρυνόμεθα από τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι έρχονται σε εμάς ως λύκοι με ένδυμα προβάτου. Είναι γεγονός ότι το εν λόγω χωρίων θα είχε απόλυτη εφαρμογή σε με, αν η σημερινή επίσκοπη ήταν καθαρή στα θέματα της πίστεως και δεν είχαν αλλάξει τη διαχρονική πορεία του πλοίου της Εκκλησίας, τρέχοντας αυτό προς δυσμάς, εγώ δε απέναντίας θα αντιστεκόμουν στην ορθόδοξον πορεία του. Δεδομένου όμως το ότι είναι της πάση γνωστό ότι σήμερα το Σώμα των Επισκόπων έχει διαβρωθεί από την αίσθηση του Οικουμενισμού, έχει προσαρμοστεί στις αρχές της εποχής και είναι τροποτινά ημίθνητον και όζει από τη δυσοδεία της αιρέσεως, επιπλέον δε οι επίσκοποι απαιτούν σήμερα τυφλή υπακοή στη γραμμή των, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το εν λόγω χωρίων περί των ψευδοπροφητών έχει απόλυτον εφαρμογή σε αυτούς. Το δεύτερο χωρίο που επικαλείται η απόφαση είναι το Ματθαίο Ι 6-9. Και ομιλεί δια το ότι είναι συμφέρον εις κάποιον, εις όποιον σκανδαλίσει ένα αδύνατο στην πίστη, να θέσει μια μιλόπιτρα στο τραχυλό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Προφανώς σκανδαλισμό θα εννοούν οι Άγιοι Δικαστές το ότι εγώ ετάραξα τα λιμνάζοντα ύδατα της δεσποτικής αυτερεσίας και ότι αντέδρασε στην δικτατορική επιβολή των σκοτεινών σχεδίων των επισκόπων. Αντιθέτως δεν θεωρεί σκανδαλισμό το ότι οι επίσκοποι σήμερα συμπροσέρχονται με τους αιρετικούς, έκραναν τον Πάπα στην Ελλάδα, υπογράφουν με τους αιρετικούς προοδικές συμφωνίες, συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στο δαιμονικό συμβούλιο των λεγόμενων Παγκοσμίων Συμβουλίων Εκκλησιών, αναγνωρίζουν τους μασόνους και αιρετικούς ως αγίους,
επράγγεψαν την Εκκλησία και τόσα άλλα τα οποία διαπράττουν δημοσίως και ανεδώσει εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Φαίνεται λοιπόν εκ των πραγμάτων ότι έχουν ερμητικά κλεισμένες τις πύλες και τα παράδια των δεσποτικών των μεγάλων εις τρόπον ώστε να μην φτάνουν στα όρτα των ή κατακραυγή και ο σκανδαλισμός του λαού. Για το σκανδαλισμό μιλάμε τώρα. Τα γεωργικά πορεία δεν αναφέρονται σε σένα. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Ναι, δεν με πού αναφέρονται τώρα. Πού αναφορά, όχι, δεν είναι. Εσύ, να πούμε και πού αναφέρονται. Εγώ είμαι παλεμένος. Ότι εμένα δεν με αφορούν αυτά. Αυτό μόνο αυτό. Ότι δεν με αφορεί εμένα. Το πορείο δεν με αφορά. Είναι απολογία αυτό. Αυτό σας αρέσει, πώς είναι απολογία. Ότι δεν με αφορά εμένα και τέρμα. Έτσι το θέλετε. Ότι δεν Δεν αναφέρει. Το οποίο μιλεί πάλι για τους ψευδοπροφήτας. Παρακάτω. Και προτρέπει τους χριστιανούς να φυλάσσονται από τους αυτούς, από αυτούς. Παρακάτω. Όχι, παρακάτω να τα αναφέρουμε. Τι θα αναφέρουμε. Αυτό είναι το χωρίο. Όχι, το χωρίο λέμε είναι αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να το πούμε. Ναι. Γιατί μιλάτε. Ακούστε παρακάτω, να πω και τώρα θα με τα πείτε. Μα τι να πείτε παρακάτω. Δεν πρέπει να πούμε τίποτα παρακάτω για φίλων. Όχι, τίποτα. Μόνο το χωρίο μιλάει για τους ψευδοπροφήτες και τίποτα άλλο. Ωραία, απολογία θα κάνουμε τότε. Όμως είναι τα μέτρα τα δικά σας. Δεν είμαι ψευδοπροφήτης. Ποιος είναι αυτό, να πω, μόνο αυτό. Πρέπει και ποιοι είναι ψευδοπροφήτες. Δεν μας ενδιαφέρει. Μα δεν σας ενδιαφέρει. Αλλά δεν είμαι εγώ. Δεν είσαι. Εσύ λέτε ότι είμαι όμως. Εγώ δεν αποδείξω ότι δεν είμαι. Πώς θα αποδείξω. Πώς θα αποδείξω. Ακούστε το. Όχι, ακούστε το. Δεν είσαι. Παρακάτω. Και πρώτα. Είναι γεγονός ότι για να αποδειχθεί κάποιος είναι ψευδοπροφήτης, πρέπει πρωτίστως, παρακατώ λέω, πρέπει πρωτίστως να καταδοθεί πλάνη στη πίστη του και εκ του αντιθέτου να γίνει αντιπαραβολή με την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία. Πάλι όμως και πολλά ξανέφερα, τελειώνω εδώ, δεν είναι τίποτα. Πάλι όμως και πολλά ξανέφερα ότι ουδόλως οι Άγιοι Δικαστές συσχολήθηκαν με αυτό το θέμα, ώστε να έχετε μια εφαρμογή των λογοφορείων, να μου αποδείξουν πού πλανήθηκαν. Εντάξει, παρακαλώ. Άλλο χωρίο. Άλλο χωρίο. Το τέταρτο χωρίο το οποίο επικαλούνται είναι το Ιωάννου, Α Ιωάννου Δέλτα 1. Ναι. Το οποίο αναφέρει ότι πρέπει οι χριστιανοί να εξετάζουν τις διδασκαλίες, λέει το χωρίο, εάν προέρχονται από το Θεό, επειδή έχουν σήμερα στον κόσμο πολλοί ψευδοπροφήτες. Το χωρίο λέει αυτό. Γιατί δεν διαβάζετε αυτό το κείμενο. Το χωρίο δεν το έχω τώρα. Θέλετε να το κάνουμε διαγραφή. Λέμε τι λέει το χωρίο. Μήπως λοιπόν σύμφωνα με τον λόγο χωρίο ετώνησαν οι επίσκοποι να δείξουν τους χριστιανούς, οι επίσκοποι, ποιους θεωρούν ψευδοπροφήτας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα διαστρέφουν την κατά των Αγίων και ετοιμάζουν την οδό της αποστασίας δια των ερχομών του Αντιχρίστου. Και το ότι δεν είσαι ψευδοπροφήτας. Όχι! Παρακάτω. Λέει οι χριστιανοί να εξετάζουν τις διδασκαλίες. Αν κατά το Θεό ή όχι. Να εξετάζουν οι χριστιανοί τι τους λέμε εμείς. Όχι να λέμε τυφλά. Αυτό λένε. Να το εξετάζουν. Να το εξετάζουν. Τι είναι οι ψευδοπροφήτες. Εντάξει, αυτό να λέμε. Να τα δίνετε. Ναι. Να τα δίνετε. Ναι, εξετάζει. Τι λέτε τυφλή παχοή όμως. Τυφλή παχοή σε όλα. Να σκύβουν το κεφάλι και να λέμε σπάξε. Άλλο χωρίο. Το πέμπτο χωρίο το οποίο επικαλούνται είναι το Μάρκου Γ 29 και αναφέρεται στη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι αμαρτία συγχώρητος και αιτία αιωνίου καταδίκης. Δεν γνωρίζω, Άγιοι Πατέρες, με ποιο τρόπο θα είναι δυνατόν να προσαρμοστεί σε μέτρο εν λόγω χωρίων, δεδομένου του ότι δεν αναφέρθησαν οι Άγιοι Δικαστές σε καμία βλασφημία δική μου, ούτε βεβαίως απέδειξαν πατερικώς κάτι από αυτά τα οποία με κατηγορούν. Θα ειδύναν όμως, όπως νομίζω, άριστα να το προσαρμόσουν, αν όχι σε αυτούς τον, επειδή έχουν περιπέσει την αίσθηση του οικουμενισμού, τουλάχιστον στον επίσκοπο Καλαβρή τον Αμβρόσιο, ο οποίος προκαιρού αντός σε τηλεοπτικό κανάλι του Αιγείου ισχυρίζει βλασφήμως ότι δεν είναι αίρεση στο Φιλιόκμπε και ότι ο ίδιος δεν το παρόν στην Αγιατριάδια για να ήδη από πού εκφορέσει το Άγιο Πνεύμα. Είδε τα σημεία αυτό, Αϊστινίκων.
Για όχι. Παρακαλώ. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άλλο χωρίο. Άλλο θέμα.